Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για γενική παρακολούθηση. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι από το Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία, εδώ όπου αναμένεται να παρακολουθήσουμε σε 20 περίπου λεπτά την αναμέτρηση ανάμεσα στην γηπεδούχο ΕΘΑ και τον κυπελούχο πλέον ΑΠΟΕΛ. Μία αναμέτρηση που έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες, αφού, όπως έγινε γνωστό λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης, δόθηκε στην δημοσιότητα η τιμωρία του βασικού τεσσαριού της ΕΘΑ, του Χένρι, ο οποίος σύμφωνα με την έκθεση του διαιτητή, μετά τον ημιτελικό του κυπέλου με τους γαλαζοκίτρινους, τιμωρήθηκε με ποινή αποκλεισμού 2 μηνών από τις αγωνιστικές δράσεις και 2.000 ευρώ. Περισσότερο όμως για το συγκεκριμένο θέμα θα ελπίζουμε ότι θα έχουμε μάλλον από τους ανθρώπους της ΕΘΑ όταν και εφόσον αποφασίσουν το πώς θα αγωνιστεί η ομάδα της έγκομης. Ανδρέα, δυστυχώς δεν είναι και ο καλύτερος τρόπος να αρχίζει η μετάδοσή μας. Ας ελπίσουμε όμως ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά και θα δούμε την ομάδα της ΕΘΑ να αγωνιστεί με όσους παίκτες τέλος πάντων έχει στην διάθεσή της, έτσι. Καταρχάς, καλησπέρα Γρηγόρη, καλησπέρα και στους φίλους συνδρομητές της Cintavision. Όντως, είμαστε εν αναμονή των εξελίξεων από πλευράς της ΕΘΑ για την ποινή την οποία επιβλήθηκε στον Χένρι, η οποία, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, Γρηγόρη, είναι 2.000 ευρώ και 2 μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης. Να περάσουμε, νομίζω, στο καθαρά αγωνιστικό, να πούμε μια-δύο κουβέντες στο καθαρά αγωνιστικό. Υπάρχει περίπτωση ακόμη και τριπλής ισοβαθμίας δύο ομάδων. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο σαφώς και είναι σημαντικό. Η ομάδα του Κεραυνού με 24 βαθμούς, η Πετρολίνα ΑΕΚ επίσης με 24 βαθμούς. Η ομάδα του ΑΠΟΕΛ ακολούθησε στους 22, στους 21 η ΕΘΑ και ο ΑΠΟΛΛΟΝ. Όπως είπαμε, υπάρχει περίπτωση τριπλής ισοβαθμίας. Όλα αυτά θα διαφανούν στην πορεία της αναμέτρησης. Όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, έρχεται από μια πάρα πολύ καλή περίοδο τον τελευταίο καιρό του ΑΠΟΕΛ. Έχει ήδη κατακτήσει το κύπελλο απέναντι στην ΑΕΚ και έχει την ψυχολογία, θα λέγαμε, στο Ζενίθ η ομάδα των γαλαζοκίτρινων. Το ΑΠΟΕΛ, το οποίο έτσι κι αλλιώς είναι φαβορί για την σημερινή αναμέτρηση. Ωστόσο, είναι δεδομένο ότι εάν η ομάδα της έγκομης αποφασίσει να αγωνιστεί με την εφηβική της ομάδα, τότε δεν τίθεται θέμα το ποιος θα είναι ο νικητής. Αν και νομίζω ότι ακόμη και με τους άντρες να παραταχθεί η ομάδα του κ. Σκαραφίνγκα, έχοντας ουσιαστικά και ενό στην θέση 4, αφού απουσιάζει και ο αναπληρωματικός, αν θέλετε, του Χένρι, θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα ήδη σε μια ομάδα η οποία δεν έχει το βάθος του πάγκου που έχουν οι γαλαζοκίτρινοι. Σίγουρα, Γρηγόρη, είναι ένα παιχνίδι στο οποίο υπάρχει φαβορί και outsider. Το φαβορί δεν είναι άλλη από την ομάδα της των γαλαζοκιτρίνων, την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Να δούμε πώς θα παραταχθεί η ΕΘΑ και σίγουρα είναι ένα παιχνίδι το οποίο, αν μη τι άλλο, θα το παλέψει η ομάδα της ΕΘΑ, είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο. Έχω την εντύπωση είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα παλέψει μέχρι και το τέλος. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ να πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό. Και όταν επανέλθουμε, ευελπιστούμε ότι θα έχουμε και την τελική απόφαση της ΕΘΑ και θα έχουμε και δηλώσεις. Επιστροφή, φίλες και φίλοι, στο Δάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία. Λοιπόν, αυτό που περιμένατε και περιμέναμε, έχουμε την απάντηση. Η ΕΘΑ θα αγωνιστεί με την άντρικη της ομάδα, θα αγωνιστεί δηλαδή πλήρης, ας πούμε, εν αποσία φυσικά του Χένρι. Περισσότερο όμως θα μας τα πει αργότερα ένας εκ των παραγόντων της ομάδας έγκομης. Πάμε όμως στον συνάδελφο τον Ανδρέα τον Παυλίδη. Έχει κοντά του τον βοηθό προπονητή και κυπελούχο πλέον Αντώνια Σικάλη. Ναι, Γρηγόρη, κοντά μου βοηθός προπονητής της ομάδας των γαλαζοκιτρίνων. Κύριε Σικάλη, ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Έρχεστε με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία μετά και την κατάκτηση του κυπέλου. Σίγουρα η ψυχολογία του ΑΠΟΕΛ σήμερα είναι, να το πω, στα ύψη. Ερχόμαστε με καλή ψυχολογία, όμως ερχόμαστε και με αρκετά προετοιμασμένοι για τον αγώνα αυτό, γιατί ξέρουμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν πολύ δύσκολο αντίπαλο. Να μην κρυβόμαστε, πριν από 8 μέρες εδώ στον προημιτελικό
του κυπέλου αγωνιστήκαμε ξανά μαζί. Μας γνωρίζουν, τους γνωρίζουμε. Παίχτηκε ένας πολύ ωραίος αγώνας την περασμένη εβδομάδα. Ξέρουμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν πολύ δύσκολο αντίπαλο. Πιστεύω ότι και σήμερα θα γίνει ένα πολύ καλό παιχνίδι. Υπάρχει περίπτωση διπλής, ακόμη και τριπλής ισοβαθμίας. Αυτό από μόνο του κάνει το παιχνίδι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτά, να το πω για αριθμούς, αριθμητική, δεν το έχουμε ψάξει. Αυτό που έχουμε ψάξει εμείς είναι ότι θέλουμε να απόψε την νίκη. Θέλουμε να ανέβουμε όσο μπορούμε πιο ψηλά στο τέλος της κανονικής περίοδου του πρωταθλήματος και να μπούμε στον τρίτο γύρο με όσο πιο ψηλή βαθμολογία μπορούμε. Έτσι, απόψε εμείς αυτό που σκεφτόμαστε μόνο είναι την νίκη και δεν σκεφτόμαστε ούτε τριπλές ισοβαθμίες ούτε διπλές. Ανδρέα. Κύριε Ασίκαλ, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι τον τελευταίο καιρό το ΑΠΟΕΛ είναι πάρα πολύ βελτιωμένο και δείχνει μέσα και από τις εμφανίσεις του ότι υπάρχει βελτίωση στην ομάδα. Σίγουρα είμαστε αρκετά βελτιωμένοι, όμως έχουμε αρκετά ακόμη περιθώρια βελτίωσης. Έχουμε ακόμα μπροστά μας ακόμα 2-3 μήνες μέχρι των τελικών του πρωταθλήματος, που αυτός είναι ο τελικός μας στόχος. Πιστεύω ότι παιχνίδι με παιχνίδι θα βελτιωνόμαστε ακόμη περισσότερο. Και μια τελευταία ερώτηση, κύριε Σίκαλη, ποιο πιστεύετε ότι θα είναι το κλειδί σήμερα για να μπορέσει το ΑΠΟΕΛ να πάρει την νίκη? Καταρχήν, το κλειδί απόψε είναι να είμαστε συγκεντρωμένοι, να είμαστε συγκεντρωμένοι εμείς σαν ΑΠΟΕΛ στην ομάδα μας και σε αυτά που μιλήσαμε κατά τη διάρκεια όλης της εβδομάδας, πώς θα αντιμετωπίσουμε σήμερα την ΕΘΑ. Και όλα από εδώ και πέρα νομίζω ότι θα είναι πιο εύκολα. Κύριε Ασίκαλη, και ένα καταληκτικό σχόλιο προς τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ, που μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, του κυπέλου διορθώνω, σαφώς θέλει και την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Όλοι θέλουμε το πρωτάθλημα. Καταρχήν, να ευχαριστήσω όλον τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ και ειδικά αυτούς που ήρθαν και μας χειροκρότησαν και χάρηκαν μαζί μας στον τελικό και στον ημιτελικό. Τους ευχαριστούμε. Ήταν περισσότερο από έκτος παίχτης μαζί μας στο γήπεδο. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο. Λέμε απλά ότι εμείς έχουμε στόχο το πρωτάθλημα, αλλά βλέπουμε παιχνίδι να προχωράμε και όχι από τώρα. Κύριε Σίκαλη, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να ευχηθώ καλή επιτυχία. Και εγώ ευχαριστώ και καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες. Αυτά, Γρηγόρη, από τον βοηθό προπονητή της ομάδος των Γαλατζοκυτρίνων, τον κύριο Αντώνη Ασίκαλη. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανδρέα. Θα συζητήσουμε αργότερα τις δηλώσεις του Αντώνη Ασίκαλη. Εμείς έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο της ΕΘΑ, τον Πανίκο Κωνσταντίνου, ο οποίος θα μας μιλήσει για όλα αυτά συνέβησαν τις τελευταίες ώρες ουσιαστικά στην ομάδα της Ένκομης και για την απόφαση η οποία πάρθηκε πριν από λίγο. Πανίκο, καλησπέρα. Γνωρίζω ότι δεν είσαι και στην καλύτερη διάθεση αυτή τη στιγμή μετά τα όσα έχουν συμβεί. Ωστόσο, θα θέλαμε την δική σου θέση για τα όσα έχουν γίνει. Θα ήθελα να πω ότι είμαι παράγοντας σε αυτή την ομάδα από το 1990 και ίσως απόψε είναι η χειρότερη βραδιά που έχω περάσει τα τόσα χρόνια. Μετά την σκανδαλώδη απόφαση της Δικαστικής Επιτροπής της ΚΟΚ, που ουσιαστικά κατακριούργησε τον καλαθοσφαιριστή μας Χέρι Τέρανς και κατ' επέκταση την ομάδα μας, Η ομάδα γενικά βρίσκεται σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Συζητούσαμε μέχρι πριν από λίγο το τι θα αποφασίζαμε εάν θα συμμετέχαμε καν στον αγώνα. Υπήρχαν τρία ενδεχόμενα: να μην κατέβουμε καθόλου, να αγωνιστούμε με την εφηβική ομάδα ή να παίξουμε κανονικά τον αγώνα. Μετά από συζήτηση που είχαμε με τους καλαθοσφαιριστές μας, αποφασίσαμε για το όνομα της ομάδας μας, μιας ομάδας η οποία κατά την άποψη όλων στην Κύπρο είναι η πιο επιτυχημένη ομάδα των τελευταίων 6 χρόνων, με 2 πρωταθλήματα και 3 κύπελλα.
μιας ομάδας που αγωνίζεται με μηδαμινό προϋπολογισμό απέναντι στους άλλους. Σεβόμενοι όλα αυτά, αποφασίσαμε να παίξουμε με την ομάδα των αντρών και να διεκδικήσουμε ό,τι μας αναλογεί από τον απόψινό αγώνα. Πέραν αυτών όμως, θέλω να κατηγορήσω και να καταδικάσω την απόφαση της Δικαστικής Επιτροπής, μιας Δικαστικής Επιτροπής η οποία ανάλογα με την περίπτωση και ανάλογα με το όνομα του σωματείου και ανάλογα με το ατόμου που κατηγορείται, αποφασίζει. Και είναι ντροπή για όσους απαρτίζουν την επιτροπή, δικαστική επιτροπή, και πρέπει άμεσα, εάν έχουν έστω και λίγη ευθυξία, να παραιτηθούν. Ένα μόνο παράδειγμα να πω, διότι σήμερα μετά το μεσημέρι που ανακοινώθηκε η απόφαση, έχω συλλέξει στοιχεία, συνταρακτικά στοιχεία που θα καταθέσουμε σε δημοσιογραφική διάσκεψη τη Δευτέρα. Υπόθεση Κυριάκος Αδάμου, βοηθός προπονητής της Ομόνιας, αγώνας Ομόνια Απόλλωνα στο ίδιο γήπεδο. Πάει στη Δικαστική Επιτροπή με ακριβώς την ίδια κατηγορία, εξύβριση. Και καταδικάζεται με 2.000 ευρώ πρόστιμο, όπως ο καλοσφαιριστής μας, και 2 μήνες αποκλεισμό με αναστολή. Και διερωτούμε γιατί ο Τέρανς Χέρι, ένα παιδί κατά τα άλλα χρυσάφι, ποτέ δεν πήγε στη δικαστική, κατηγορείται και του επιβάλλεται ποινή με 2 μήνες αποκλεισμό ξεκινώντας από σήμερα. Νομίζω ότι μόνο αυτό δείχνει πώς ενήργησε η Δικαστική Επιτροπή και μόνο και μόνο γι' αυτό πρέπει να παραιτηθεί. Επίσης, έχω συλλέξει στοιχεία ότι ο εισηγητής της Ομοσπονδίας σε πολλαπλές περιπτώσεις που πήγαιναν καλοσφαιριστές με καταγγελίες από διαιτητές ότι τους εξύβριζαν, αλλίωνε το κατηγορητήριο, επαναλαμβάνω, για να μην πάνε στη δικαστική με την κατηγορία της εξύβρισης και τους έπαιρνε απλώς για ανάρμοστη συμπεριφορά που σίγουρα δεν επιβάλλεται η ποινή η οποία επέβαλαν στον Χέρι Τέρανς. Και προχωρώ και παρακάτω. Στον ημιτελικό του γηπέλου έγιναν τα έσχιστα μεταξύ του 3ου και 4ου δεκαλέπτου. Έγιναν παρεμβάσεις από την αντίπαλη ομάδα που καθόρισαν το αποτέλεσμα. Απειλές προς τους διαιτητές. Ο εν λόγω διαιτητής ο κύριος Μάνος, που λυπούμε να αναφέρω, έχει κάνει τα πάντα για να χάσει η ομάδα μας τον ημιτελικό, φεύγοντας προς την καταπαχτή, μου είπε ότι θα κατέγγελε τον καλοσφαιριστή μας ότι τον εξύβρισε. Και ρωτώντας τον αν είδε τίποτε άλλο που τα άλλα που έγιναν κατά τη διάρκεια του δεκαλέπτου, μεταξύ 3ου και 4ου δεκαλέπτου, είπε ότι δεν είδε τίποτα. Μετά και αμετά από πιέσεις του εισηγητή της Ομοσπονδίας, έστειλε επιστολή που κατέγγελε τον Χέρι ότι τον εξύβρισε και κατέγγελε και τον πρόεδρο του ΑΠΟΕΛ ότι μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και απείλησε τους διαιτητές. Εφόσον δεν τον είδε μετά τον αγώνα, πώς άλλαξε και έστειλε άλλη επιστολή. Και να καταλήξω ότι η ίδια Δικαστική Επιτροπή στους περσινούς ημιτελικούς του πρωταθλήματος μεταξύ ΑΠΟΕΛ και ΕΘΑ, και ενώ το ΑΠΟΕΛ ήταν τιμωρημένο με αναστολή και κλεισμένο των θυρών, είχε πάει πριν των τελευταίων ημιτελικών πάλι κατηγορούμενον για επεισόδια των οπαδών του και πάλι ο ίδιος πρόεδρος της Δικαστικής Επιτροπής, ο κύριος Αττίκης, έδωσε πάλι αναστολή για και κλεισμένο των θυρών για το ΑΠΟΕΛ. Γιατί, κύριε Αττίκη, όλα αυτά?
αλλά δυστυχώς έδειξες τη δύναμη της επιτροπής σου και της δικής σου και τη δύναμη της δικής σου μόνον φέτος ενάντια σε δύο εισαγωγικά σωματεία, διότι η ΕΘΑ είναι μεγάλο σωματείο, Κυριατίκη, και δεν θα πεθάνει. Έδειξες τη δύναμη σου μόνο ενάντια στην ΕΘΑ και στον Παραλίμνη που τα τιμώρησες με την ίδια ποινή. Στους άλλους που σας απειλούν και σας παίρνουν τηλέφωνα σε αντίθεση από μένα, δεν κάνατε τίποτα και τους χαϊδεύετε. Ντροπή σε όλους σας. Λοιπόν, Πανίκο, πολύ σοβαρές οι καταγγελίες. Να περιμένουμε περισσότερα, φαντάζομαι, στην δημοσιογραφική της Δευτέρας. Υπάρχουν και αποδείξεις για όλα αυτά που έχω πει. Υπάρχουν και αποδείξεις για όλα αυτά που έχω πει. Και να κάνω και μια τελευταία καταγγελία. Παίζουμε σε ένα πρωτάθλημα που τα σωματεία έχουν διορίσει πρόεδρο της Επιτροπής Διαιτησίας. Μπορείτε να διαβάσετε εδώ τι λέει. Hoops Agents, Courtside. Ποιο όνομα γράφει εκεί? Courtside. Ποιο όνομα είναι εκεί? Δημήτρης Γρίβας. Μάλιστα, είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας του πρωταθλήματος που παίζουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Πανίκο. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό γρήγορα και να επανέλθουμε να τα συζητήσουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία. Μετά από τα όλα όσα ακούσαμε και τις σοβαρές καταγγελίες από τον πρόεδρο της ΕΘΑ, αλλά και τις αγωνιστικές δηλώσεις του Αντώνη Ασίκαλη, εμείς να πούμε απλά ότι τώρα ο λόγος ο οποίος έχουμε κάποια μικρή καθυστέρηση στον Τζάμπολ είναι γιατί ψάχνουμε προπονητή για την ΕΘΑ. Από τη στιγμή που ο κύριος Καραφίνκας, τον οποίο βλέπετε στο πλάνο σας μαζί με τον Χένρι, από όσα μας είπε πριν την έναρξη του αγώνα και όσα είπε και στον πρόεδρο της ομάδας, αρνείται να καθίσει στον πάγκο μετά τα όλα όσα έγιναν εις βάρος της ομάδας του. Πάντα μεταφέρουμε τα λεγόμενα του κύριου Σκαραφίνκα και των παραγόντων της ομάδας της Έγκομης, οι οποίοι πιθανότατα θα αγωνιστούν με τον κύριο Χάτζη να είναι ο προπονητής, και στον πάγκο παρέα μαζί του θα είναι ο Κώστας ο Εγγλέζος, αν άκουσα καλά ουσιαστικά από τις διαβουλεύσεις που γίνονται αυτή την στιγμή. Λοιπόν, Ανδρέα, ακούσαμε πολλά και σοβαρά πράγματα τα οποία θα συζητηθούν σίγουρα τις επόμενες μέρες, ιδιαίτερα μετά την δημοσιογραφική την οποία θα παραθέσει η ομάδα της Έγκομης την Δευτέρα. Τώρα που εσείς βλέπετε τις διαβουλεύσεις που γίνονται τώρα, για να μάθουμε σε πόση ώρα περίπου αναμένεται να αρχίσει ο αγώνας. Αυτό θα έλεγα, Γρηγόρη. Το μόνο βέβαιο είναι ότι ακούσαμε σοβαρές καταγγελίες από τον πρόεδρο της ΕΘΑ. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι όλα θα ξεκαθαρίσουν την ερχόμενη Δευτέρα, από την στιγμή που η ομάδα της ΕΘΑ θα παραθέσει κάποια δημοσιογραφική διάσκεψη για να ενημερώσει περαιτέρω. Για τα όσα λέχθησαν, νομίζω ότι ο λόγος ανήκει σε αυτούς και θα ακούσουμε πολύ περισσότερα την ερχόμενη Δευτέρα και από τον πρόεδρο αλλά και από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ομάδας της Έγκομης. Λοιπόν, πολύ σωστά, Ανδρέα. Από σένα θα περιμένω με την πρώτη ευκαιρία να μας ενημερώσεις σε πόση ώρα θα αρχίσει η αναμέτρηση. Οι παίχτες των δύο ομάδων, οι οποίοι συνεχίζουν να προθερμαίνονται, είναι έτοιμοι για την αναμέτρησή μας. Όσον αφορά την βαθμολογία, τα είπε και ο Ανδρέας προηγουμένως, το ΑΠΟΕΛ βρίσκεται στην τρίτη θέση με 22 βαθμούς, η ΕΘΑ με 21. Υπάρχει περίπτωση ισοβαθμίας εάν η ΕΘΑ καταφέρει να νικήσει, να υπερπηδήσει ουσιαστικά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει, τα κυρίως αγωνιστικά προβλήματα με την απουσία του Χένρι αλλά και του προπονητή. Θυμίζουμε ότι ο κ. Καραφίνκας είναι, ενώ φτάνω στα αυτιά σας από το μικρόφωνο του συναδέλφου. Λοιπόν, σε πολύ λίγο ο Ανδρέας θα μπορεί να μας πει κάτι παραπάνω. Ναι, Ανδρέα. Διαβουλεύσεις συνεχίζονται και από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει μέχρι στιγμής απόφαση. Συνεχίζουν οι διαβουλεύσεις κατά πόσο μπορεί να βρίσκεται στον πάγκο ή όχι ο βοηθός προπονητής της ομάδος της ΕΘΑ. Κατά την άποψή τους στην ομάδα της ΕΘΑ μπορεί να καθίσει στον πάγκο. Συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις όπως και να έχει. Ακόμη δεν υπάρχει οποιαδήποτε απόφαση για το ποιος θα καθίσει στον πάγκο της ομάδος της Έγκομης για να αρχίσει και το παιχνίδι. Λοιπόν, σύμφωνα και μια ενημέρωση που έχουμε τώρα, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ο αγώνας να μην διεξαχθεί.
Κρίμα. Δεν έχουμε να πούμε κάτι περισσότερο. Είναι κρίμα. Αυτές οι δύο ομάδες πριν μία εβδομάδα ακριβώς σε αυτό εδώ το γήπεδο μας πρόσφεραν φανταστικές στιγμές σε ένα αλυσμόνητο ημιτελικό ο οποίος κρίθηκε στο φινάλε. Και τώρα μία απόφαση της δικαστικής την τελευταία στιγμή τα τίναξε όλα στον αέρα. Μακάρι να μπορούσαμε να σας μεταφέρουμε κάτι παραπάνω. Δεν γνωρίζουμε ούτε εμείς εάν και πότε θα αρχίσει η αναμέτρησή μας. Βλέπω κίνηση από τον Ανδρέα, τον Παυλίδη, να μου λέει τέλος. Πάμε γρήγορα στον Ανδρέα. Ναι, Γρηγόρη, συνεχίζουν να υπάρχουν διαβουλεύσεις. Τώρα από την ομάδα του ΑΠΟΕΛ ζητούν να ξεκινήσει το παιχνίδι, καθώς υπάρχει αρκετή καθυστέρηση. Οι διαβουλεύσεις πάντως συνεχίζονται και δεν υπάρχει καμία απόφαση για την ώρα. Λοιπόν, Ανδρέα, θα σε παρακαλέσω αν έχεις την ευκαιρία να πάρεις κάποιο παράγοντα της ΕΘΑ να σε ενημερώσει ή κάποιον της Ομοσπονδίας να μας πει τι ακριβώς περιμένουμε και ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα, γιατί αγιώς είναι να τα ακούμε από επίσημα χείλη. Ναι, Γρηγόρη, με την πρώτη ευκαιρία θα ζητήσω από τον πρόεδρο της ΕΘΑ. Ή κάποιον της Ομοσπονδίας, Ανδρέα, αν έχει κάποιον εκεί από τη γραμματεία. Την ώρα που εμείς βλέπουμε κάποια ωραία πλάνα από την κερκίδα. Ωραίο το καπτελάκι του φίλου, ο οποίος ήρθε μέχρι τον Παπαδόπουλο σε ελευθερία να δει το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι το οποίο δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει. Υπό κανονικές συνθήκες θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα είναι ένα ντερπί, γιατί μιλάμε για δύο ομάδες οι οποίες βρίσκονται ουσιαστικά ισοβαθμές, είναι ένα πόντο πάνω το ΑΠΟΕΛ. Είδαμε και στον ημιτελικό του κυπέλου πώς κρίθηκε με ένα μπάζερ. Όμως όλα αυτά είναι θεωρίες. Ανδρέα, έχεις κάτι να μας πεις? Γρηγόρη, ζήτησα από ο άνθρωπο της Ομοσπονδίας να μας κάνει κάποια δήλωση. Για την ώρα μας ζήτησαν να περιμένουμε όσον αφορά το πότε θα ξεκινήσει κατά κρίβεια η αναμέτρηση και το πότε θα πάρθει οποιαδήποτε απόφαση. Για την ώρα μας ζήτησαν να περιμένουμε. Λοιπόν, τώρα βλέπω και κινήσεις να προσπαθούν να πείσουν τον κύριο Σκαραφίνκα να κατέβει. Αυτός ο οποίος βλέπω να κατεβαίνει είναι ο Νικόλας Παπαδόπουλος, ο προπονητής της Ομόνιας. Δεν ξέρω, μπορώ να σκεφτώ τι προσπαθούν να κάνουν τώρα στην ΕΘΑ. Δεν ξέρω κατά πόσον υπάρχει περίπτωση να γίνει. Δεν μπορώ να ξέρω κάτι παραπάνω. Είναι περίεργα πράγματα. Σύμφωνα με τον Κομισάριο δεν μπορεί να δηλωθεί ως προπονητής ο κύριος Χάτζη. Κάτι το οποίο είναι πολύ περίεργο, γιατί είχε κάνει και προπονητής ο κύριος Χάτζη όταν είχε φύγει ο Νικόλας Παπαδόπουλος, προτού υπογράψει ο κύριος Σκαραφίνγκας. Ο κύριος Χάτζη είχε κάτσει στον πάγκο της ομάδας της Έγκομης, είχε κοουτσάρει την ομάδα για έναν αγώνα. Έτσι, ναι, Ανδρέα. Έχω πλέον πληροφόρηση, θα γίνουν διαβουλεύσεις κατά πόσο δικαιούται ή όχι να καθίσει στον πάγκο της ομάδος της Έγκομης ο κύριος Χάτζη, και γι' αυτό θα υπάρξει ακόμη περισσότερη καθυστέρηση. Ο κύριος Χάτζη, Ανδρέα, είχε καθίσει στον πάγκο της ΕΘΑ και είχε κοουτσάρει κανονικά την ομάδα. Μετά την φυγή του Νικόλα Παπαδόπουλου, την παρέτησή του, ο κύριος Χάτζη είχε κανονικά καθίσει στον πάγκο και είχε κοουτσάρει κανονικά την ομάδα της Έγκομης. Τότε δεν είχε τεθεί κάποιο θέμα. Ρωθεί, Γρηγόρη, αυτή είναι η αιτία της καθυστέρησης για το κατά πόσο μπορεί όχι ο κύριος Χάτζη να καθίσει στον πάγκο της ομάδος της Έγκομης, και γι' αυτό υπάρχει αυτή η καθυστέρηση πλέον εν αναμονή των εξελίξεων. Άρα αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τίποτα ουσιαστικά. Όχι, δεν υπάρχει οποιαδήποτε επίσημη ενημέρωση για το πότε θα ξεκινήσει ο αγώνας. Λοιπόν, Ανδρέα, ευχαριστούμε για όλα όσα μας είπες. Αν έχεις οποιοδήποτε νεότερο να μας το μεταφέρεις. Οι παίκτες του ΑΠΟΕΛ είναι αγανακτισμένοι. Είναι κουρασμένοι ουσιαστικά με όλα όσα συμβαίνουν. Περιμένουν και αυτοί αλλά και παίχτες της ΕΘΑ, αφού αποφάσισαν να αγωνιστούν, αφού πήραν την εντολή από τον πρόεδρο να αγωνιστούν, έχουν κάνει την προθέρμανσή τους και είναι έτοιμοι για να αγωνιστούν. Ωστόσο, φαίνεται ότι τώρα προέκυψε άλλο πρόβλημα.
Εμείς δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε. Περιμένουμε και εμείς τις εξελίξεις. Έως ότου να έχουμε κάτι νεότερο να μεταφέρουμε, μπορούμε να πάρουμε μία πάσα για διαφημίσεις. Και όταν επανέλθουμε, ας ελπίσουμε να έχουμε και τον τζάμπο. Ξανά εδώ, δύο λεπτά απομένουν για τον τζάμπολ αυτή τη φορά της αναμέτρησης, εκτός αν προκύψει κάτι άλλο. Με όλα αυτά που είδαμε σε αυτό το παιχνίδι, δεν μπορούμε να πούμε κάτι με σιγουριά. Το θέμα του προπονητή λύθηκε, αλλά καλύτερα να μας τα πει ο Ανδρέας Παυλίδης γρήγορα, γιατί θα πρέπει να τον στείλω και στους πάγκους για ρεπορτάζ. Ναι, Γρηγόρη, Χάτι Ελ Χάτζι εν τέλει θα είναι στον πάγκο της ομάδος της Έγκομης, πλέον 1:33 πριν από την έναρξη της αναμέτρησης. Ευχαριστούμε, Ανδρέα. Μπορείς να πας να ακούσεις τις πρώτες οδηγίες των δύο τεχνικών, ο κύριος Βόβορας και ο κύριος Χάτζι Εντέλη, μετά την απόφαση του κύριου Σκαραθίνκα να μείνει στην εξέδρα. Δική του απόφαση. Δεν θέλει να καθίσει στον πάγκο ως ένδειξη διαμαρτυρίας, αν θέλετε, για τα όλα όσα έχουν συμβεί και εσύ έχει καταγγείλει νωρίτερα ο Πάνικος ο Κωνσταντίνου. Θα έχουμε την ώρα αργότερα να πούμε αρκετά για όλα όσα υπόθηκαν. Τώρα ήρθε η ώρα να μιλήσουμε και για τα αγωνιστικά. Αγωνιστικά τα οποία το φαβορί είναι το ΑΠΟΕΛ. Γεμάτη ομάδα, πλήρης, με την ψυχολογία στα ύψη μετά την κατάκτηση του κυπέλου. Σε ένα πραγματικά συναρπαστικό τελικό με την ΑΕΚ, όπου η μία ομάδα έδινε το κύπελο στην άλλη. Η ΑΕΚ, η οποία ήταν στο ημίχρονο το μεγάλο φαβορί, την ώρα που εσείς βλέπετε τον τεχνικό της ΕΘΑ ουσιαστικά, τον κύριο Σκαραθίνκα, μαζί με τον Χέντρι, οι οποίοι αποφάσισαν να μείνουν ουσιαστικά εκτός από την σημερινή αναμέτρηση. Ο κύριος Σκαραθίνκας, ο Χέντρι δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Πάμε στον Ανδρέα. Χάτι Ελ Χάτζι, οι δηλώσεις προς τους καλαθοσφαιριστές του, οι οδηγίες από τον τεχνικό της ομάδος της Έγκομης είναι να ξεκινήσουν την αναμέτρηση με man-to-man στους καλαθοσφαιριστές των γαλατσοκιτρίνων μέχρι να δώσω διαφορετική οδηγία. Ήταν τα χαρακτηριστικά λόγια του βοηθού προπονητή της ομάδος της Έγκομης. Λοιπόν, ευχαριστούμε, Ανδρέα. Εμείς είναι όλα έτοιμα για τον τζάμπολ, να δούμε ποιος είναι ο παίχτης ο οποίος ουσιαστικά καλύπτει το κενό του Χένρι για την ομάδα της ΕΘΑ. Είναι ο Δόλης ο Κασκύρης, άρα ο Πίτερσον θα πάει στην θέση 4 την ώρα που έχουμε το πρώτο καλάθι για τα ΠΟΕΛ με δράστη τον Μπράντον Χιθ. Γκόλτεν Ντουμπουά μπροστά του. Πίτερσον μακριά από το πεδίο δράσης του, δεν είναι ο παίχτης ο οποίος μπορεί να απειλήσει από εκείνο το σημείο. Κασκύρης σε θέση 4 εδώ, ίσως να του γίνει και ένα φάουλ εκεί. Μπάλα έξω. Επαναφορά, καλή άμυνα από τον Παντουρί. Γκόλντεν. Κασκύρης βγαίνει για σκριν. Ένα σούτ για 3. Άστοχο επιθετικό rebound όμως από τον Κασκύρη. Γκόλντεν, νέο τρίποντο, εύστοχο αυτή την φορά, 3-2 για την ομάδα της ΕΘΑ από το τρίποντο του Γκόλντεν. Εδώ ξανά το άστοχο τρίποντο από τον Πακ, το ριμπάδο από τον Κασκύρη. Η πάσα στον Γκόλντεν, ο οποίος δεν έχει κανένα πρόβλημα να κάνει το 3-2 για την ομάδα της ΕΘΑ. Χιθ. Ραμσέι. Ράμσε πήρε την θέση του Μπίκ σήμερα για να ματσάρει νομίζω περισσότερο τον Πίτερσον. Ράμσε πάει μέχρι μέσα, δύσκολη προσπάθεια με τη λήξη του χρόνου, σκοράρει. Εδώ βγαίνει μια άμυνα από τον Ράμσε πάνω στον Γκόλντεν. Η μπάλα παραμένει στα χέρια των παιχτών της ΕΘΑ. Εδώ ξανά βλέπετε την προηγούμενη προσπάθεια με το δύσκολο καλάθι το οποίο πέτυχε ο Ντουμπουά ήτανε. Γκόλντεν. Γκόλντεν είναι παίχτης βαρόμετρο. Μπορεί να κερδίσει ένα αγώνα μόνος του. Και αν υπήρχε και ο Χένρι σήμερα, θα μπορούσαμε να πούμε πραγματικά ότι είναι ένα παιχνίδι χωρίς φαβορί. Ωστόσο,
η έλλειψη βάθους στον πάγκο δίνει φαβορή. Ανδρέα, δεν ξέρω τι θα σκεφτεί ο τεχνικός της ΕΘΑ ουσιαστικά για να καλύψει τις τρύπες τις οποίες αναμένεται να βρεθούν στη συνέχεια. Είναι ένα πρόβλημα για την ομάδα της Έγκομης, Γρηγόρη, το ότι δεν υπάρχουν αρκετές επιλογές κατά την διάρκεια του σημερινού παιχνιδιού. Όμως είναι αυτό που είπαμε και προηγουμένως, ότι με ό,τι διαθέτει θα το παλέψει μέχρι και το τέλος η ομάδα της ΕΘΑ, καθώς είναι ένα παιχνίδι πάρα πολύ σημαντικό. Με τα προβλήματά της και μη θα παλέψει όπως και ο ΑΠΟΕΛ μέχρι και το τέλος της σημερινής αναμέτρησης. Εδώ είδαμε μια καλή άμυνα από τον Κούμπερμπατς, ο οποίος ήρθε με παρέα με τον κύριο Σκαραφίνκα. Ο κύριος Καραφίνκας, ο οποίος αντικατέστησε τον Νικόλα Παπαδόπουλο, ο οποίος παραιτήθηκε στις αρχές της σεζόν. Ενώ θυμίζουμε ότι ο κύριος Καραφίνκας είναι στην εξέδρα αρνούμενος να καθίσει στον πάγκο της ομάδας μετά τα όλα όσα έχουν συμβεί νωρίτερα. Είχαμε κοντά μας τον πάνικο τον Κωνσταντίνου, ο οποίος μίλησε με έντονο ύφος, αρκετές καταγγελίες, ζήτησε από ανθρώπους της Ομοσπονδίας και της Δικαστικής να παραιτηθούν. Περισσότερα όμως, όπως είπε, θα ακουστούν και θα υποθούν στην δημοσιογραφική διάσκεψη της Δευτέρας. Ίσως μετά το τέλος του αγώνα να έχουμε και κάτι περισσότερο να προσθέσουμε όσον αφορά αυτό το θέμα. Πίτερσον από τη γραμμή των Βολών έχει κάνει το 4-4 τώρα. Πίτερσον άστοχος στην δεύτερη. Ριμπάν από τον Τέρνερ και τώρα Χιθ. Παντούρης. Χιθ μπροστά του Γκόλντεν. Το βαρύ πυροβολικό της ομάδας της Έγκομης. Βγαίνει και ο Κασκύρης τώρα να βοηθήσει. Χιθ. Πίτερσον πάνω του. Για τρεις ο Γρηγόρης ο Παντούρης. 4-7. Και τώρα Golden. Μόνος του. Άστοχος. Το rebound από τον Ramsey. Παντούρης. Εξαιρετική ασίστα στον Γρηγόρη τον Παντούρη, ο οποίος τρέχει στον ευνηδιασμό. Φτάνει τους 5 πόντους και είναι ο πρώτος σκόρερ για το ΑΠΟΕΛ. Πακ. Πίτερσον. Πίτερσον παίζει με τον Τέρνερ, ένας εναντίον ενός. Θα χάσει εκεί την μονομαχία. Κόρμπιβετς στο επιθετικό rebound. Ο Χιθ όμως κλέβει την μπάλα. Ντουμπουά. Φοβερή πάσα στο Ramsey. Αυτός θα στοχίσει όμως και ο Γκόλντεν τώρα τρέχει για την ομάδα της Έγκομης. Ντουμπουά θα κάνει το φάουλ πάνω στον Γκόλντεν. Έτσι το ΑΠΟΕΛ είχε την ευκαιρία να ανεβάσει την υπέρ του διαφορά. Όμως γίνεται το φάουλ και ο Γκόλντεν θα έχει την ευκαιρία για την επαναφορά. Εδώ βλέπουμε πως ο Ramsey έχασε ένα εύκολο θεωρητικά καλάθι. Γκόλτεν λοιπόν στην επαναφορά. Τακ. Ένας εξαιρετικός σουτέρ, ο οποίος αν και στην αρχή της σεζόν έδειχνε έξω από τα νερά του, με την πάροδο του χρόνου προσαρμόστηκε και το δείχνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε κάθε αγώνα. Κόπριβετς κάνει το 7-9 τώρα. Με δύο τρίποντα η ομάδα της Έγκομης. Χιθ. Για δύο, κακό σουτ από τον Μπράντον Χιθ. Golden. Κόπριβετς με τον Χιθ μπροστά του. Golden προσποιείται, πάει μέχρι μέσα στον Πίτερσον η μπάλα και προβάδισμα για την ομάδα της ΕΘΑ. Όχι, 9-9. Να λοιπόν η ομάδα της Έγκομης, η οποία ανατρέπει ουσιαστικά το πρώτο μικρό σερί που είχε τα ΑΠΟΕΛ. Όλα αυτά φυσικά μέχρι να πάρει ξανά τον λόγο ο Γρηγόρης Παντούρης, ο οποίος δείχνει να διανύει εξαιρετική περίοδο. Μπορεί στον τελικό του κυπέλλου να μην του βγήκαν κάποια από τα σουτ που επιχείρησε, ωστόσο σήμερα δείχνει να παίρνει το αίμα του πίσω. Έχει φτάσει ήδη τους 7 πόντους. Κασκύρης μαζεύει άλλο ένα επιθετικό rebound. Εδώ ο Τόλης. Δύσκολη προσπάθεια. Η μπάλα δεν θα του κάνει το χατήρι. Κρίμα. Ήταν πολύ ωραία προσπάθεια εδώ από έναν από τους πιο εμπειρούς Κύπριους παίχτες. Και ουσιαστικά, για να τα λέμε και αυτά, τον μοναδικό καθαρό εμοσέντερ που έχει αυτή τη στιγμή η εθνική ομάδα στο ρόστερ της. Αναλογιστούμε ότι ο Παναγιώτης Τρισόκας
αγωνίζεται πλέον περισσότερο στην θέση 4 και ο Τζόζο Γκαρσία είναι στα 40 του χρόνια. Ανδρέα, πώς βλέπεις το ξεκίνημα της αναμέτρησης, αναμενόμενο το ΑΠΟΕΛ να έχει το προβάδισμα, βλέπω πάντως μία ΕΘΑ να βάζει δύσκολα στον κύριο Βοβόρα. Όντως, Γρηγόρη, θα σταθώ σε αυτό που είχα πει και προηγουμένως. Είναι ένα πάρα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι και παρά τα προβλήματά της η ΕΘΑ δεν θα πέσει αμαχητή και δίνει αυτή την μάχη. Σίγουρα υπάρχει φαβορή, σίγουρα υπάρχει προβάδισμα στην ομάδα τους, των Γαλαζοκυτρίνων, όμως το παλεύει και το παλεύει με ό,τι έχει και δεν έχει η ομάδα της ΕΘΑ. Εξαιρετικό drive από τον Golden, coast to coast. Εδώ Πέρσον έκλεψε την μπάλα και θα πάρει και δύο βολές. 11-13, αν ο Πέρσον είχε το καθαρό μυαλό να δει έξω τον Golden, ο οποίος περίμενε από τη γραμμή των 6.75 ελεύθερος. Ώρα να περάσει ο Μπίξ λοιπόν στο παιχνίδι, ενώ ήρθε και η ώρα να δούμε και τους πρώτους νεαρούς από την ΕΘΑ, μια ομάδα η οποία δίνει ευκαιρίες. Ο Αριστίδης Χρήστου, ένα παιδί το οποίο είναι παράδειγμα προς μίμηση για όλους όσους τον γνωρίζουν. Οι προπονητές του μιλάνε με τα καλύτερα λόγια για αυτόν. Την ώρα που ο Πέρσον εδώ θα χάσει την πρώτη βολή. Ενώ να πούμε ότι το πρόβλημα στον Πάγκο λύθηκε με τον, ακούστε τον Εγγλέζο να κάθεται εκεί. Το βλέπουμε εκεί. Τώρα καθίσε στον Πάγκο. Έτσι λοιπόν, ο προπονητής της εφηβικής ομάδας της ΕΘΑ αναλαμβάνει χρέη βοηθού. Για να μην είχαμε ουσιαστικά περισσότερη καθυστέρηση από ό,τι ήδη υπήρξε στο παιχνίδι μας. Χιθ, πολύ ωραία πάσα στον Ντουμπουά, ο οποίος μάλλον δεν περίμενε ότι ο Χιθ θα του περάσει μια τόσο ωραία πάσα. Χρήστου στον Πέρσον. Γκόλντεν. Πέρσον, φοβερή προσπάθεια και κάρφωμα μπροστά από τον Χιθ. Ενώ να πούμε ότι ουσιαστικά ο κύριος Χάτι κάνει διάφορα tricks για να καλύψει το κενό στην θέση 4. Τώρα χαμήλωσε το σχήμα. Προηγουμένως στην αρχή του παιχνιδιού το είχε ψηλώσει. Τώρα το χαμήλωσε έχοντας τον Άσο ουσιαστικά τον Χρήστου. Δύο τον Golden, ο οποίος τα κάνει όλα φυσικά και συμφέρει. Αν και εδώ τον ματιάσαμε, έκανε το λάθος. Τριάριο Πακ, 4. Κατέβηκε ο Κούπερ Μπάτς και πεντάριο Πέρσον, ενώ προηγουμένως είχαμε τον Ντόλτον Κασκίρ στη θέση 5 και τον Πέρσον στο 4. Χιθ για Τρίσον Μπίξ, κανένα πρόβλημα. Ο Ντουμπουά ήτανε 14-16. Προβάδισμα ξανά για το ΑΠΟΕΛ, 3-57. Golden. Τρίποντο ελεύθερο από τον Κούπερ Μπάτς, άστοχο. Το ριμπάρ από τον Ράμσεϊ, ο οποίος τρέχει. Δίνει στον Ντουμπουά. Παντούρης ελεύθερος για τρεις. Όχι, αυτή τη φορά η μπάλα δεν θα του κάνει το χατήρι. Προσπάθεια να τρέξουν τώρα η Τισέθα με τον Golden. Να πηγαίνει για το φάουλ και να το κερδίζει ουσιαστικά από τον Ντουμπουά. Φάουλ το οποίο στέλνει τον Golden στις βολές. Ήταν το πέμπτο ομαδικό αυτό. Δεύτερο φάουλ για τον Ντουμπουά. Ανδρέα, βλέπουμε ότι η ΕΘΑ, παρά την έλλειψη ουσιαστικά που έχει στο θέση 4, κατάφερε με αυτά και με αυτά να φορτώσει το ΑΠΟΕΛ με φάουλ. Έχει φτάσει ήδη τα 5 ομαδικά το ΑΠΟΕΛ, την ώρα που η ΕΘΑ δεν έχει ακόμη παραχωρήσει κανένα φάουλ. Ναι, Γρηγόρη, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό από πλευράς της ομάδος της Έγκομης και ένα πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να διαχειριστεί με τον καλύτερο τρόπο ο Γιώργος Βόβορας στον πάγκο των Γαλαζοκυτρίνων. Ο Λάρι Τέρνερ είναι ήδη χρεωμένος με δύο φάουλ, όπως και ο Ντουμπουά. Λοιπόν, Ντουμπουά κάνει τον drive, καλή άμυνα που βγήκε επάνω του, θα σκοράρει πάντως, δύσκολη προσπάθεια. Τα ΑΠΟΕΛ φυσικά, Ανδρέα, δεν έχει το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει από την άλλη πλευρά ο κύριος Χάτζη. Βλέπουμε ότι μόλις 3 λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περίοδου έχει την πολυτέλεια να περάσει τον αρχηγό του και τον υπαρχηγό του στο παρκέ. Την ώρα που η ΕΘΑ για να βγάλει πεντάδα πρέπει να βάζει τον Τόλι τον Κασκίρη να παίζει 4-5 και τον Αριστίδη τον Χρήστο να παίζει σημαντικό ρόλο στο rotation από το πρώτο κιλάς δεκάλεπτο.
Συνεχίζουν τα προβλήματα τα οποία είπαμε και στην αρχή, Γρηγόρη, όμως το παλεύει και το παλεύει φιλότιμα και με ό,τι έχει και δεν έχει η ομάδα της ΕΘΑ και είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Έτοιμοι να περάσουν στο παιχνίδι από πλευράς ΑΠΟΕΛ, Ανδρέας Σιζόπουλος και Βασίλης Κούρνας. Εδώ εξαιρετική άμυνα, η προσπάθεια μάλλον του Χρήστου να βγάλει την άμυνα πάνω στον Χιθ. Βλέπουμε εδώ παλικαρίσια προσπάθεια από τον νεαρό. Στον πάγκο του Μπουά και Παντούρης. Παντούρης ο οποίος αποσύρεται με 7 πόντους, όσους έχει και ο Ντουμπουά. Ενώ στην αντίπερα όχθη ήδη έχει φτάσει τους 10 και ο άλλος ο Γκόλτεν, το βαρύ πυροβολικό της ομάδας. Ramsey στον Χιθ, ελεύθερος, κακό σουτ και η μπάλα είναι για την ΕΘΑ. 19-18. Χρήστου στην επαναφορά. Κατεβαίνει και ο Πακ. Χρήστου θα αναλάβει την οργάνωση αυτής της επίθεσης. Τον πιέζει ο Σιζόπουλος σε όλο το γήπεδο. Προσπαθεί να ποντάρει στην απειρία του νεαρού. Πακ πάνω του ο Χιθ. Πακ δύσκολη προσπάθεια. Γκόλτεν με τον Κούνα πάνω του. Πίρσον ίσως να κάνει και βήματα εκεί. Πάντως τους νίκησε όλους και σκόραρε. Φοβερό καλάθι από τον Πίρσον. Μόνο ικανοποιημένος δεν είναι ο κύριος Βόβορας με αυτά που βλέπει από την ομάδα του. Ο Πίρσον, ο οποίος παίζει ουσιαστικά παρέα με τον Γκόλτεν, καλύπτουν και τον καιρό και του Χένρι. Εδώ βγαίνει νέα άμυνα και τώρα ο Γκόλτεν βγαίνει στον ευνηδιασμό. Πάει μόνος και θα κερδίσει το φάουλ. Δύο βολές για τον Γκόλτεν. Το βλέπουμε να σηκώνεται με το σκορ 21-18. Εδώ βλέπουμε ο Πίρσον μεγάλη προσπάθεια. Και τώρα στο παρκέ ο Γιώργος Αναστασιάδης, ο αρχηγός της ομάδας της ΕΘΑ. Γκόλτεν μέσα η πρώτη βολή. Νομίζω, Αντρέα, ότι η ομιλία ουσιαστικά του Πανίκου του Κωνσταντίνου λίγο πριν να πάρθει απόφαση προς τους παίχτες τους έδωσε ένα λόγο παραπάνω για να κατέβουν τόσο αποφασισμένοι σήμερα στο παρκέ, έτσι. Είναι όντως κάτι πάρα πολύ σημαντικό, Γρηγόρη, όμως από μόνο του το παιχνίδι είναι κρίσιμης, κομβικής βαθμολογικής σημασίας και έτσι κι αλλιώς οι καλαθοσφαιριστές της ομάδος της ΕΘΑ ήταν διατεθειμένοι να δώσουν τα πάντα. Ένα παιχνίδι στο οποίο σίγουρα θα φανούν οι δυσκολίες μετέπειτα όταν θα επέλθει και η κούραση, όμως αυτή τη στιγμή η ΕΘΑ είναι μπροστά στο σκορ και δείχνει ότι όχι μόνο παλεύει το παιχνίδι, αλλά είναι ικανή να παλέψει το παιχνίδι. Εδώ τώρα ένα πολύ όμορφο κάρφωμα από τον Ramsey. Το λάθος που έγινε από τον Γκόλτεν, το κλέψιμο από τον Σιζόπουλο και ασίστ στον Ramsey. Περισσότερο είναι όσο η ΕΘΑ δεν φορτώνεται με φάουλ, θα μπορεί να μείνει μέσα στην διεκδίκηση της αναμέτρησης. Εδώ νέο φοβερό καλάθι από τον Πίρσον, ο οποίος ουσιαστικά έχει νικήσει κατά κράτος τον Τέρνερ, τον οποίο έστειλε νωρίς-νωρίς με δύο φάουλ στον πάγκο. Ενώ τώρα κέρδισε ακόμη μια μονομαχία, αυτή την φορά με τον Ramsey, τον οποίο επίσης χρέωσε με δύο φάουλ. Να λοιπόν, που προτού τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο, έχουμε ήδη τρεις παίχτες με δύο φάουλ, Αντρέα. Όντως, Γρηγόρη, τρεις καλαθοσφαιριστές από πλευράς των γαλαζοκιτρίνων με δύο φάουλ και ακόμη υπάρχει ένα λεπτό περίπου μέχρι την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου. Θα είναι σημαντικό να διαχειριστεί τους συγκεκριμένους καλαθοσφαιριστές ο Γιώργος Βόβορας από πλευράς των γαλαζοκιτρίνων για να μην αντιμετωπίσει περαιτέρω προβλήματα στην πορεία και στην εξέλιξη της αναμέτρησης. Ενώ τώρα έχουμε το φάουλ από τον Χρήστου και όσο και αν ακουστεί περίεργο αυτό που θα πούμε, είναι πρόβλημα για το ΑΠΟΕΛ, για την ΕΘΑ με συγχωρείτε, γιατί ο Χρήστου είναι ουσιαστικά το αναπληρωματικό, ο αναπληρωματικός άσος της ομάδας και έχει κάνει το δεύτερο του φάουλ. Την ώρα που ο Γιώργος Αναστασιάδης, πάντως σαν το παλιό καλό κρασί, θα εκτελέσει από τη γραμμή των 6.75 εύστοχα. Σιζόπουλος θα απαντήσει. Όχι, τελικά η μπάλα δεν θα το κάνει το χατήρι. Το ριμπάν από τον Χρήστου. Πολύ ωραία προσπάθεια εκεί από τον νεαρό. Επιλέγει να δώσει στον Γκόλτεν, ο οποίος πάει μέχρι μέσα. Φοβερή ασίστ και νέο καλάθι από τον Κούπερ Μπάτζ. 31-24. Γκόλτεν στους 12, Πίρσον στους 11.
7 δευτερόλεπτα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Χιφ κάνει το λάθος. Ομολογουμένως ευνηδιαστήκαμε ακόμη και εμείς με την εξέλιξη που έχει η πρώτη περίοδος. Η ΕΘΑ η οποία έχει βάλει πολύ δύσκολα στο ΑΠΟΕΛ. Εμείς έχουμε όμως time out. Πάμε για διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Λοιπόν, 31-24, 3 δευτερόλεπτα απομένουν για το τέλος της πρώτης περίοδου. Ακούσαμε τις οδηγίες από τον κύριο Χάτζη. Για να δούμε όμως τι θα μας μεταφέρει ο Ανδρέας, για να δούμε πώς θα εκτελέσει ουσιαστικά την επίθεσή της η ομάδα της Εγκομής. Ναι, Γρηγόρη, ο Χάντι Ελ Χάτζη, ο οποίος ζήτησε από τους καλαθοσφαιριστές του μέσα στα 3 δευτερόλεπτα να κατεβεί γρήγορα η μπάλα και να επιχειρηθεί σιούτ από πλευράς της ΕΘΑ. Ζήτησε αμέσως η μπάλα να πάει στα αριστερά και να επιχειρηθεί αν είναι δυνατό ακόμη και τρίποντο. Λοιπόν, δεν προλαβαίνουν να κάνουν και πολλά πράγματα άλλο σε 3 δευτερόλεπτα. Για να δούμε ο Αναστασιάδης τον Πίρσον. Καθυστέρησε αυτός λίγο. Γκόλτεν από πολύ μακριά για 3. Συμπάρα στη Στεφάνη. Να λοιπόν που λίγο έλειψε ο Γκόλτεν να πετύχει ένα τρελό τριμποντό. 31-24 σκορ πρώτης περίοδου, φίλες και φίλοι. Η ομάδα της Εγκομής προηγείται των κυπελούχων με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γκόλτεν και από κοντά τον Πίρσον, την ώρα που το ΑΠΟΕΛ έχει δύο παίχτες με 7 και έναν με 6 πόντους. Με 6 είναι ο Ράμσεϊ, φορτωμένος με 2 φάουλ. Ο Ντουμπουά με 7, επίσης 2 φάουλ. Όσους έχει και ο Παντούρης. Εμείς πάμε σε διαφημίσεις. 31-24, σκορ πρώτης περίοδου, φίλες και φίλοι. Η ομάδα της ΕΘΑ προηγείται των γαλαζοκιτρίνων της Λευκωσίας, έχοντας σε μεγάλη βραδιά τον Γκόλτεν και τον Πίρσον. Πάμε όμως στον Ανδρέα να ακούσουμε τις οδηγίες των δύο προπονητών. Ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ, ο Γιώργος Βόβορας, ο οποίος ήταν καυστικός προς τους καλαθοσφαιριστές της ομάδος των Γαλαζοκιτρίνων, τους είπε ότι μαζέψαμε 31 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο γιατί δεν είμαστε συγκεντρωμένοι, γιατί δεν είμαστε πουθενά στα rebound. Όλες οι διεκδικήσιμες βαλιές είναι για αυτούς και θα πρέπει να συγκεντρωθούμε εν ώψη του δεύτερου δεκαλέπτου για να μην έχουμε προβλήματα στην πορεία της αναμέτρησης. Είναι ήδη στο συν 10 η ομάδα της ΕΘΑ. Από την πλευρά της η ομάδα της Εγκομής νομίζω ότι πραγματοποιεί ένα αν μη τι άλλο ονειρικό ξεκίνημα σε ένα παιχνίδι το οποίο έμοιαζε δύσκολο πριν από την έναρξή του. Ακριβώς, εμείς βλέπουμε τον Γεωργιανό φίλο τον οποίο είχαμε δει και προηγουμένως, νομίζω το γλεντά μόνος. Τα ωραία που έχει η καλαθόσφαιρα. Γκόλτεν τώρα. Φοβερή προσπάθεια, άστοχος εκεί. Φάουλ το οποίο κερδίζει από τον Μπίξ ο Πίρσον. Αρχίζουν και διαμαρτύρονται στο ΑΠΟΕΛ για την ευκολία με την οποία χρεώνονται με φάουλ. Αυτό ήταν το δεύτερο και του Μπίξ. Άρα μιλάμε την ώρα που το ΑΠΟΕΛ είναι μια ομάδα με πλούσιο πάγκο. Έχει γίνει ο φωτεινός πίνακας σε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο. Την ώρα που ο Πίρσον εδώ καρφώνει ελεύθερος χωρίς αντίπαλο. Και έχουμε ήδη 36-24. Το ΑΠΟΕΛ το οποίο καλείται να βρει απαντήσεις στην ευκολία με την οποία μπαίνει στη ρακέτα η ομάδα της ΕΘΑ. Γιατί πέρα από το τρίποντο το οποίο υπάρχει ουσιαστικά μέχρι στιγμής για τους γηπεδούχους. Απάντηση από τον Παντούρη, τον μόνο ουσιαστικά από τους Πορτοκαλί, όπως αγωνίζεται σήμερα το ΑΠΟΕΛ, που είναι σταθερός και έχει φτάσει τους 10, το δεύτερο του τρίποντο του Γρηγόρη Παντούρη, και η διαφορά πέφτει στους 9. Γκόλτεν, Πίρσον, βρίσκει διάδρομο, κανένα πρόβλημα εκεί, δεν μπορούσε να τον σταματήσει ούτε ο Κούνας, ούτε ο Ράμσεϊ, ο οποίος ετοιμάζεται να περάσει τώρα. Ο Μπίξ ήταν εκεί, δεν μπορούσε να τον σταματήσει, είχε ήδη 2 φάουλ, θα ήταν μεγάλο ρίσκο. Μπίξ με τον Πίρσον μπροστά του, εκτελεί για 2, είναι άστοχος. Ο Μπίξ ο οποίος ήταν ο MVP στον τελικό του κυπέλου. Πακ με τον Σιζόπουλο, πάει μέχρι μέσα, πολύ δύσκολη προσπάθεια από τον Πακ. Τελικά το rebound για την ΕΘΑ. Πίρσον ξανά παίρνει το rebound και θα κερδίσει νέο φάουλ από τον Μπίξ. Τρίτο φάουλ από τον Μπίξ
Εδώ ξανά η φάση βλέπουμε. Κέρδισαν την μονομαχία, στόχισε ο Κούπερμπατς. Εδώ όμως ο Μπίξ θα αναγκάσει τον κύριο Βόβορα να πάρει το time out. Με πολλά νευρά εμείς πάμε σε διαφημίσεις και όταν επανέλθουμε θα δούμε τι θα ακολουθήσει. Διαφημίσεις. Λοιπόν, η διαφορά είναι στους 11 πόντους, φίλες και φίλοι. Θα μας μεταφέρει σίγουρα καλύτερα ο Ανδρέας τις οδηγίες, αλλά αυτό που μπορώ να πω εγώ εκ του ασφαλούς, γιατί τον ακούσαμε μέχρι εδώ, ο κύριος Βόβορας είναι εκνευρισμένος με τον τρόπο που αμήνονται οι παίχτες του. Ουσιαστικά τους έκανε παρατηρήσεις για τα φάουλ τα οποία κάνουν συνέχεια και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον Μπίξ, ο οποίος κατάφερε να κάνει 3 φάουλ σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Πολλά τα παράπανά του, κυρίως για τον τρόπο που αμήνονται, για το πώς θα επιτεθούν. Πάμε στον Ανδρέα. Όντως πάρα πολλά τα παράπονα από τον Γιώργο Βόβορα και κυρίως αμυντικά. Ο τεχνικός της ομάδος των Γαλαζοκυπρίνων δεν μπορούσε να πιστέψει, ειδικά το ότι χάθηκαν 3 rebound στην προηγούμενη φάση. Ήταν πραγματικά απίστευτο. Έβαλε τις φωνές στους καλαθοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ για το ότι είναι αρκετοί από αυτούς φορτωμένοι με φάουλ ήδη τόσο νωρίς στο παιχνίδι, με 7:50 να απομένουν μέχρι το τέλος της δεύτερης περίοδου. Ζήτησε χαρακτηριστικά συγκέντρωση από τους καλαθοσφαιριστές των Γαλαζοκυτρίνων και να είναι πιο προσεκτική, ιδιαίτερα στην άμυνα, καθώς έχει ήδη μαζέψει 38 πόντους η ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Και αναμένεται να μεγαλώσει κι άλλο η διαφορά. Μόλις 7:50 έχουν παιχθεί στην... Έχουν απομείνει 7:50 μάλλον για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Τουλάχιστον 50 πόντους με βάση το πώς κυλά μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Η ΕΘΑ πιθανότατα θα τους φτάσει ένα πολύ μεγάλο σκορ απέναντι στον κυπελούχο Κύπρου. Μην ξεχνάμε εδώ το ΑΠΟΕΛ. Μία εβδομάδα προηγουμένως είχε στεφθεί πανάξια κυπελούχος Κύπρου σε ένα συγκλονιστικό τελικό. Εδώ ο Πέρσον κλέβει την μπάλα. Ευκαιρία τον ευνηδιασμό. Και νέο κάρφωμα από τον Κούπερμπατς. Είναι απίστευτη εμφάνιση από την ΕΘΑ. Πραγματικά, ακόμη και εγώ έχω εντυπωσιαστεί με τον τρόπο τον οποίο έχουν καλύψει ουσιαστικά. Λες και παίζει και ο Χένρι, λες και είναι στον πάγκο και ο κύριος Καραφίγκας. Πραγματικά δεν αντιλαμβάνεσαι τις απουσίες τις οποίες έχει σήμερα η ομάδα της Εγκομής και κυρίως δεν αντιλαμβάνεσαι την έλλειψη που έχει στον πάγκο. Έτσι, Ανδρέα. Όντως, Γρηγόρη, τα είχαμε πει, θα τα ξαναπούμε και κατά την διάρκεια της αναμέτρησης. Οι απουσίες μπορεί να είναι απουσίες βαρόμετρο για την ομάδα της ΕΘΑ, όμως αυτοί που είναι στο παρκέ δείχνουν ότι αυτές οι απουσίες δεν είναι ικανές για να σταματήσουν τουλάχιστον την προσπάθεια η οποία είναι αξιέπαινη μέχρι στιγμής από τους καλαθοσφαιριστές της ομάδας της Εγκομής. Βασίλης Κούνας, μια εξαιρετική προσπάθεια, έναν drive, κάνει το 41-29 από ΕΛ, το οποίο πρέπει να βρει λύσεις πέραν του Παντούρη. Πέρασε τώρα και ο Ντουμπουά στο παρκέ. Μεγάλο ρίσκο όμως, γιατί ο Ντουμπουά είναι χρεωμένος ήδη με 2 φάουλ. Πάτια 3 ελεύθερος, 44-29. Ο Παντούρης δεν έκλεισε τον παίχτη του σωστά. Είναι που είναι ιδιαίτερα εύστοχοι σήμερα οι Εγκομίτες. Όταν τους αφήνεις και ελεύθερους, δεν θα λαβέψουν. Εδώ Σιζόπουλος πάει μέχρι μέσα. Δύσκολη προσπάθεια. Επιθετικό rebound από τον Σίζο. Βγαίνει έξω, δίνει στον Ράμψεϊ. Έχει το μισμάτσε εκεί με τον Αναστασιάδη. Δεν το διέβασε ουσιαστικά ο Ράμψεϊ. Έδωσε στον Παντούρη για 3 αυτός. Κακό σουτ. Rebound από τον Σιζόπουλο. Ο Πίρσον δεν τα κατάφερε. Ίσως να έχει κουραστεί κιόλας λίγο ο βασικός center της ομάδας της ΕΘΑ. Και τώρα για να δούμε τι έχει δοθεί. Φάουλ πάνω στον Γιώργο Αναστασιάδη και είναι το δεύτερο και του Γιώργου, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, 44-29 η μπάλα για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Τώρα υπάρχει μια καθυστέρηση μέχρι να συνεννοηθούν οι τρεις διαιτητές. Κύπροι και οι τρεις σήμερα. Ο Τέλης, ο Χατζησολομού, ο Μιχάλης ο Στυλιανού και ο Σάκης ο Κωνσταντινίδης. Κούνας τον Παντούρη. Κούνας τώρα ξανά με τον Αναστασιάδη μπροστά του. Κούνας, φοβερή πάσα στον Ράμψεϊ, ο οποίος δεν διέβασε την εξαιρετική πάσα από τον Κούνα. Και έτσι
Παρά την φοβερή προσπάθεια εκεί για να βγάλει μια μαγική ασίστ ο αρχηγός του ΑΠΟΕΛ, ο συμπαίχτης του δεν το αντιλήφθηκε και η ΕΘΑ έχει την ευκαιρία να μεγαλώσει κι άλλο την υπέρτης διαφορά. Μια διαφορά η οποία είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα της ΕΘΑ να είναι σε διψήφια αριθμό πόντων, τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο, γιατί στο δεύτερο να μένουμε το ΑΠΟΕΛ να κατέβει στο παρκέτ. Γιατί μέχρι στιγμής, Αντρέα, νομίζω θα συμφωνήσεις μαζί μου ότι το ΑΠΟΕΛ απουσιάζει, έτσι. Είναι όντως μια πολύ δύσκολη εμφάνιση, ειδικά σε αυτά τα 15 περίπου λεπτά τα οποία έχουμε διανύσει μέχρι στιγμής. Δυσκολεύεται και αμυντικά και επιθετικά η ομάδα των Γαλατζοκυπρίων. Δεν υπάρχουν οι λύσεις, ιδιαίτερα στο σκοράρισμα. Υπάρχει πρόβλημα αμυντικό και βλέπουμε την διαφορά αυτή τη στιγμή στο συν 17 για την ομάδα της Εγκόμης. Golden Αναστασιάδης. Golden. Βρίσκει διάδρομο, δύσκολη προσπάθεια, όλα μπαίνουν σήμερα για την ΕΘΑ. Απόρρια της ψυχολογίας την οποία έχουν αποκτήσει, θα το ξαναπώ, νομίζω ότι η ομιλία του Πανίκου του Κωνσταντίνου τους εμβολίασε ουσιαστικά με ακόμη περισσότερο πάθος για να καλύψουν το κενό του συμπαίχτη τους, ο οποίος ουσιαστικά θα αποχωρήσει και από την Κύπρο με τους δύο μήνες τους οποίους έχει τιμωρηθεί. Ενώ τώρα τρίτο φάουλ από τον Γιώργο Αναστασιάδη. Φοβερό πρόβλημα αυτό. Ο Αναστασιάδης, ο οποίος είχε φτάσει τους 6 πόντους με 2 τρίποντες βόμβες, η διαφορά στους 19, μπαίνει και ο νεαρός ο Παπαμιχαήλ στο παρκέ. Αν μη τι άλλο, Αντρέα, το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η ΕΘΑ με τον Χέντρι δίνει την ευκαιρία να δούμε παίχτες τους οποίους δεν βλέπουμε για αρκετή ώρα στο παρκέ. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και για το μέλλον αλλά και για την πορεία μετέπειτα στην χρονιά για την ομάδα της Έγκομης να παίρνουν κάποιοι νεαροί τις απαραίτητες ευκαιρίες για να αποδείξουν ότι μπορούν και αυτοί να είναι μέλος της καλαθόσφαιρας και κατ' επέκταση της ομάδος της ΕΦΑ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, στο μεταξύ είχαμε και το πρώτο φάουλ τώρα για τον ΠΑΚ Κουνάς. Από το επόμενο βολές για την ομάδα της ΕΦΑ. Χάθηκε προσπάθεια εδώ, δεν αποφασίζουν οι διαιτητές και τεχνική ποινή τώρα στον κύριο Βοβορά, ο οποίος είναι εκτός ελεγχού. Εδώ βλέπουμε τον Χέντρο και τον κύριο Σκαραφίγκα στον πάγκο. Πέρσον πανηγυρίζει και ουσιαστικά δίνει κίνητρο και στην κερκίδα. Βλέπουμε εδώ ξανά ο Κούνας πώς πήγε να δώσει στον Ράμσεϊ. Οριακή φάση από τα χέρια που βγήκε μπάλα. Ο κύριος Βόβορας δεν το είδε έτσι πάντως. Διαμαρτυρήθηκε έντονα. Χρεώθηκε τεχνική ποινή. Δίνει την ευκαιρία στην ΕΘΑ να αυξήσει κι άλλο την υπέρ της διαφορά σε ένα παιχνίδι το οποίο ομολογουμένως δεν περιμέναμε με αυτή την εξέλιξη. Εκνευρισμός στον πάγκο του ΑΠΟΕΛ με τις αποφάσεις των διαιτητών φτάνουν μέχρι τα αυτιά μας οι διαμαρτυρίες των αναπληρωματικών ουσιαστικά τώρα του κύριου Βόβορα. Πάντως, για να λέμε και του στραβού το δίκαιο, όσα παράπονα και να έχουν από τους διαιτητές, η κακή άμυνα, έως ανύπαρκτη άμυνα που κάνει το ΑΠΟΕΛ, αυτό είναι το πλήγμα, έτσι, Ανδρέα. Ακριβώς, Γρηγόρη, το είχαμε πει εξ αρχής, ότι η άμυνα των Γαλατζοκυπρίων είναι πραγματικά το πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα στο σημερινό παιχνίδι για τους Γαλατζοκίτρινους. Είναι πραγματικά ανύπαρκτη και το ακούσαμε και προηγουμένως όταν ζήτησε time out ο τεχνικός των Γαλατζοκίτρινων, ο Γιώργος Βόβορας, και τα επιθετικά rebound της ΕΦΑ αλλά και το πρόβλημα ιδιαίτερα στην ρακέτα είναι από την αρχή της αναμέτρησης οφθαλμοφανές για την ομάδα των Γαλατζοκίτρινων. Λοιπόν, εδώ ο νεαρός Μιχαήλ είχε την ευκαιρία να σκοράρει από την γραμμή 6-75, αστόχησε. Εδώ κερδίζει το φάουλ ο Κούνας. Η μπάλα δεν θα του κάνει το χατήρι να καταλήξει στο καλάθι. Θα πάρει πάντως δύο βολές. Είναι το πέμπτο ομαδικό αυτό για την ΕΘΑ. Για να δούμε αν θα το εκμεταλλευτούν οι Γαλατζοκίτρινοι τώρα. Για τα επόμενα 3-25, κάθε φάουλ που κερδίζουν θα έχουν την ευκαιρία να πηγαίνουν στη γραμμή των βολών. Αλλά το ζήτημα είναι πρώτα η άμυνα και μετά η επίθεση. Όλος ο πάγκος σηκώστηκε να χειροκροτήσει τον Πέρσον. Πραγματικά εξαιρετική εμφάνιση από τον center της ομάδας της Έγκομης. Ο οποίος έχει φτάσει τους 20 πόντους. Yeah.
15 ο Golden. Οι δυο τους ουσιαστικά οδηγούν εκ του ασφαλού μέχρι στιγμή στην ΕΘΑ. Κούνας 2 στις 2 βολές, 51-33. Golden. Στο μεταξύ στο παρκέ ο Κασκύρης ξανά με τον Ramsey. Golden για 2. Αστοχώς το ριμπάν από τον Σιζόπουλο. Ευκαιρία μετά από ώρα για το ΑΠΟΕΛ να μειώσει κι άλλο την διαφορά. Κούνας πάει μέχρι μέσα. Το παίρνει πάνω του ο αρχηγός του ΑΠΟΕΛ και νομίζω μόνο έτσι θα μπορούσαν Αντρέα Γαλαζοκίτρινη να μειώσουν την διαφορά. Πάμε όμως σε time out και μόλις επιστρέψουμε θα σου δώσουμε το λοιπόν, 51-35 έχει μειώσει την διαφορά η ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Λοιπόν, εμείς πάμε στον Ανδρέα, ο οποίος βρισκόταν στον πάγκο της ΕΘΑ. Ναι, Ανδρέα. Αρκετά σημαντικές τοποθετήσεις από τον βοηθό προπονητή της ομάδος της ΕΘΑ, τον Χάτι Ελχάτζη, ο οποίος ζήτησε από τους καλαθοσφαιριστές της ομάδος της Έγκομης να μην δώσουν άλλα φάουλ μέχρι και το τέλος του ημιχρόνου. Ουσιαστικά δεν έχουμε φάουλ, ήταν η χαρακτηριστική τοποθέτηση του βοηθού προπονητή της ομάδος της ΕΘΑ. Δεν πρέπει να δώσουμε περισσότερα φάουλ. Δεν πρέπει να φορτωθούμε κατά κρίβια με περισσότερα φάουλ. Στην επίθεση είναι αρκετά ευχαριστημένος. Δεν συνέβη και κάτι με την μείωση των 4 πόντων από πλευράς του ΑΠΟΕΛ. Στο σύν 16 παραμένει διαφορά αρκετά μεγάλη για την ΕΘΑ μέχρι σε αυτού του σημείου. Εδώ στο μεταξύ χρειάζεται φάουλ ο Ανδρέας Σιζόπουλος πάνω στο σούτ του ΠΑΚ. Ο Σιζόπουλος δεν δέχτηκε και νομίζω με την πρώτη επαναληπτική προβολή δεν υπήρξε κάποια παράβαση, ωστόσο οι διαιτητές γνωρίζουν πολύ καλύτερα από εμάς. Είναι τρεις άλλωστε. Λοιπόν, σημασία έχει ότι ο Σιζόπουλος πάντως δεν δέχτηκε με καθόλου καλό τρόπο αυτό το φάουλ. Είναι το τρίτο ομαδικό για το ΑΠΟΕΛ. Αν έχει ένα καλό η όλη υπόθεση είναι ότι ο Σιζόπουλος δεν έχει πρόβλημα με τα φάουλ και ότι ο ΠΑΚ πετά στα σκουπίδια την πρώτη εκ των δύο βολών που έχει κερδίσει. ΕΘΑ η οποία θα πρέπει να αξιοποιεί κάθε ευκαιρία που της δίνεται στο σκοράρισμα, γιατί ακόμα και οι ανάσες οι οποίες θα πάρουν οι λεγόμενοι πενταδάτοι θα είναι λίγες. Ramsey, ευστοχώς από το high post, χωρίς αντίπαλο μπροστά του, έχει το shoot και το αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Golden. Κούπερμπατς και τώρα Παπαμιχαήλ. Δυσκολεύεται εκεί, φοβερή πάσα στον Ατόλη τον Κασκύρη, ο οποίος θα καταφέρει να το χάσει και αυτό. Απίστευτο αυτό που μας πρόσφερε τώρα ο Τόλης. Θα μπορούσε να καρφώσει εκεί και να τέγιωνε ουσιαστικά η φάση. 52-39 και τώρα Golden. Το ΑΠΟΕΛ το οποίο σιγά σιγά ψαλιδίζει την διαφορά με πρωταγωνιστή τον Βασίλη τον Κούνα. Golden πάει μέχρι μέσα. Δίνει έξοδο στον ΠΑΚ για τρεις αυτός. Άστοχος το rebound από τον Κασκύρη. Αυτός δεν μπορεί να πάρει το rebound και τώρα Σιζόπουλος στον εθνιδιασμό. Δεν θα του γίνει το φάουλ γιατί δεν έχει δικαίωμα να κάνει άλλο φάουλ η ομάδα της Έγκομης. Και να λοιπόν από τους 21 πόντους η διαφορά πέφτει στους 11. Αντρέα, βλέπουμε αυτό που λέγαμε ότι μόλις έσφιξε την άμυνά της η ομάδα του ΑΠΟΕΛ επέστρεψε στο παιχνίδι. Είναι κάτι το οποίο αναμέναμε να συμβεί, Γρηγόρη. Είναι πλέον πολύ σημαντικό να μην φορτωθεί με φάουλ η ομάδα της ΕΘΑ λόγω και των πολύ λίγων πιθανότητων που έχει για να βοηθήσει από τον πάγκο ο βοηθός προπονητής της ομάδος της Έγκομης. Έχει σφίξει, όπως είπες και εσύ, πολύ περισσότερο πλέον την άμυνα του ΑΠΟΕΛ και ψαλιδίζει την διαφορά πλέον στο συν 11. Υπάρχει άλλο ένα λεπτό και 28 δευτερόλεπτα μέχρι την λήξη του ημιχρόνου και φυσικά άλλο ένα γεμάτο 20 λεπτό εν ώψη δευτέρου ημιχρόνου. Ένα παιχνίδι το οποίο, όπως είχα πει και νωρίτερα, έχω την εντύπωση θα κρατήσει αμύωτο το ενδιαφέρον μέχρι και το τέλος. Αυτό θα το δούμε στις αρχές, νομίζω, της τρίτης περίοδου. Εκεί όπου θα δείξει αν το ΑΠΟΕΛ συνεχίζει με αυτό το ρυθμό και αν η ΕΘΑ μπορεί να ακολουθήσει, γιατί βλέπουμε σιγά σιγά και την κούραση και την απουσία ουσιαστικά πλέον, τις απουσίες που υπάρχουν να παίζουν τον δικό του ρόλο. Εδώ ο Golden δεν τα κατάφερε, ζήτησε φάουλ, νομίζω δεν υπήρχε κάτι όμως. Και η μείωση πλέον στους 9.
Ο Ράμψε είναι ο παίκτης ο οποίος σκοράρει. Επέστρεψε ο Πίρσον και ο Αναστασιάδης, αλλά το κενό το οποίο ουσιαστικά άφησε ο Πίρσον έπαιξε μεγάλο ρόλο. Δεν μπορεί να παίξει 40 λεπτά, είναι δεδομένο αυτό. Ωστόσο, θα πρέπει να βρει τρόπο να τον προφυλάξει και να του δώσει χρόνο συμμετοχής στο δεύτερο ημίχρονο. Γιατί είναι φανερό ότι όσο φιλότιμος και να είναι ο Τόλης ο Κασκίρης, δεν μπορεί να καλύψει το κενό του Πίρσον, ο οποίος έχει ήδη 20 ποντούς. 5 δευτερόλεπτα τώρα για την ΕΘΑ. Πίρσον, εδώ είναι μπάλα ξανά για την ομάδα της ΕΘΑ. Όχι, για να δούμε. Αντρέα, ναι. Ο το πόδι του Πίρσον έχει περάσει μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Για να δούμε εδώ ξανά την φάση. Δεν είναι διαφωτιστικό το πλάνο. Έτσι ακολουθούμε αυτό που μας είπε ο συνάδελφος και αυτό που έδωσαν οι διαιτητές. 52-43, 16 δευτερόλεπτα. Από τους 20 η διαφορά στους 9 και ευκαιρία τώρα να μειωθεί ακόμη περισσότερο η διαφορά με τον Παντούρη. Ναι, Γρηγόρης Παντούρης κάνει παιχνιδάρα. Αναστασιάδης για τρεις, χωριστική, 52-46. Ένα φοβερό τελευταίο πεντάλεπτο από πλευράς ΑΠΟΕΛ. 5 λεπτά λοιπόν πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Έκαναν τα πάντα την ώρα που βλέπουμε τον Πανίκο Κωνσταντίνου να πηγαίνει ξανά προς τους διαιτητές. Αντρέα, σε παρακαλώ να πας να ακούσεις τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Εκνευρισμένος ο Πανίκος ο Κωνσταντίνου με τους διαιτητές, ο οποίος είχε και νωρίτερα αρκετά νευρά. Εξήγα μου γιατί το ευχαριστήκε στην τεχνική ποινή. Και απειλάω τον πάγκο μας ό,τι εννοώ. Λοιπόν, φτάνουν στα αυτιά σας τα παράπονα του Πανίκου Κωνσταντίνου. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ο πρόεδρος της ΕΘΑ είναι αρκετά φορτωμένος συναισθηματικά με τα όσα έχουν συμβεί νωρίτερα. Λοιπόν, 52-46 σκορ πρώτου ημιχρόνου, φίλες και φίλοι. Εμείς πάμε σε ένα διαφημιστικό και όταν επανέλθουμε θα πούμε περισσότερα και θα δούμε και τα στατιστικά του πρώτου ημιχρόνου. Πάμε σε διαφημίσεις. 52-46, φίλες και φίλοι, σκορ πρώτου ημιχρόνου. Ένα ντεμαράζ από το ΑΠΟΕΛ ουσιαστικά από τα μέσα της δεύτερης περίοδου και έπειτα. Μείωσε την διαφορά και την έφερε στην ελάχιστη στιγμή ουσιαστικά. Μια διαφορά η οποία ανέβηκε μέχρι και τους 20 για την ομάδα της ΕΘΑ. Εσείς βλέπετε κάποια από τα highlights με τον Πίρσον να είναι ουσιαστικά ο άνθρωπος ο οποίος οδηγεί την ΕΘΑ μέχρι στιγμής παρέα με τον Golden στο προβάδισμα τουλάχιστον του πρώτου ημιχρόνου. Από την άλλη πλευρά ο Γρηγόρης ο Παντούρης έχει 14 πόντους. Ενώ εξαιρετικός είναι και ο Βασίλης ο Κούνας με 8 πόντους, αλλά έχει δώσει ήδη και 3 ασίστ. 13 για τα ΑΠΟΕΛ, 14 έχει ο Ράμψε, 13 έχει ο Παντούρης. Ενώ 7 έχει ο Λάρι. Λάρι Τέρνερ είναι χρεωμένος με 3 φάουλ μέσα σε 4.55 και είναι στον πάγκο. 7 πόντους έχει ο Ντουμπουά. Λοιπόν, εμείς πάμε να δούμε όμως και τα στατιστικά του πρώτου ημιχρόνου. Βλέπουμε εδώ τον Golden στον Αναστασιάδη. Αναστασιάδης ο οποίος πέτυχε 2 τρίποντα. Προτού χρεωθεί όμως με 3 φάουλ. ΕΘΑ η οποία δεν έχει την ευκαιρία ουσιαστικά και την ευχέρεια αν θέλετε να γεμίζει με φάουλ. Και όλα αυτά λόγω της τιμωρίας και του παροπλισμού του Χένρι λίγες ώρες πριν τον τζάμπο της αναμέτρησης. Ενημερώθηκαν οι παράγοντες της έγκομης, όπως και ο ίδιος ο παίχτης, ότι έχει τιμωρηθεί ουσιαστικά από την δικαστική επιτροπή και δεν θα μπορεί να αγωνιστεί ουσιαστικά για το υπόλοιπο της αγωνιστικής περίοδου. Έχει τιμωρηθεί με 2 μήνες αποκλεισμό και 2.000 ευρώ πρόστιμο. Οι 2 μήνες αυτόματα σημαίνουν τέλος του ιδίου από το Κυπριακό Πρωτάθλημα. Δεν ξέρουμε κατά πόσον η ΕΘΑ θα φέρει άλλον παίχτη να τον αντικαταστήσει, το πώς θα κινηθούν.
Σίγουρα ακούσαμε και σφοδρές καταγγελίες από τον Πανίκο τον Κωνσταντίνο, ο οποίος θα παραθέσει διάσκεψη τύπου την Δευτέρα, όπου θα αναφερθεί στενότερα σε όλα όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες ώρες. Όμως πάμε να δούμε τα στατιστικά μας. Για την ΕΘΑ 10 στις 16 βολές. Μόλις 2 έχει εκτελέσει το ΑΠΟΕΛ ευστοχές. Στα δίποντα 12 στα 19 για τους εγκομίτες, 16 στα 29 για το ΑΠΟΕΛ. 6 στα 18 τρίποντα για την ΕΘΑ, 4 στα 12 για το ΑΠΟΕΛ. Rebound 16 έναντι 12. Στα λάθη 7 με 9, 2 περισσότερα το ΑΠΟΕΛ. Assist 14 στο ΑΠΟΕΛ, 10 η ΕΘΑ. Κλεψίματα ισορροπία 3 η ΕΘΑ, 4 το ΑΠΟΕΛ. Και φάουλ 7 η ΕΘΑ, 10 το ΑΠΟΕΛ. 10 φάουλ όμως τα οποία έχουν κοστίσει πολύ, γιατί αρκετοί παίχτες είναι χρεωμένοι με 2 φάουλ, ενώ 3 έχει ο Μπίξ. Λοιπόν, 6 και 30 μας χωρίζουν πριν την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, το οποίο αναμένεται συναρπαστικό. Μέχρι τότε όμως εμείς πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό και θα επανέλθουμε για να δούμε τι μας επιφυλάσσει το δεύτερο. Λοιπόν, επιστροφή στο Τάσος Παπαδόπουλος, Ελευθερία, 52-46 σκορ πρώτου ημιχρόνου, φίλες και φίλοι. Η ΕΘΑ, η οποία πραγματοποίησε ένα ονειρεμένο πρώτο ημίχρονο, προηγήθηκε καλύτερα ένα ονειρεμένο 15 λεπτό. Προηγήθηκε ακόμη και με 20 πόντους. Στην συνέχεια όμως τα ΑΠΟΕΛ έκανε την αντεπίθεσή του. ΕΘΑ, η οποία έχει και το θέμα με το μικρό ρόστερ, δεν μπορούσε να κάνει φάουλ για να σταματά τον χρόνο, και έτσι πολύ απλά τα ΑΠΟΕΛ, σφίγγοντας την άμυνά του και ευστοχώντας σε κάποια σουτ, μείωσε την διαφορά στο 52-46. Στο ημίχρονο να πούμε απλά ότι υπήρχε θέμα του Πανίκου του Κωνσταντίνου με τον Τέλη τον Χατζησολομού, τον πρώτο διαιτητή της αναμέτρησης, και δεν ξέρω κατά πόσον ο Πανίκος του Κωνσταντίνου ακόμη να καθίσει στον πάγκο, δεν ξέρω κατά πόσον τον έχουν διώξει από το γήπεδο. Πάει ο συνάδελφος ο Ανδρέας εκεί να μάθει, πιθανότατα πάντως να τον έχουν αποβάλει. Λοιπόν, το παιχνίδι θα ξεκινήσει με 2 βολές από το ΑΠΟΕΛ. Έχει αποβληθεί και έχει τιμωρηθεί ουσιαστικά η ΕΘΑ με τεχνικές ποινές, και θα εκτελέσει βολές ο Μπράντον Χιθ με τον χειρότερο τρόπο, δηλαδή αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο, όταν φυσικά αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο. Πραγματικά ένα παιχνίδι επεισοδιακό με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Θυμίζουμε ότι όλα αυτά έχουν αρχίσει λίγες ώρες νωρίτερα, όταν ενημερώθηκαν ότι ο Χένρι έχει τιμωρηθεί από την Δικαστική Επιτροπή και θα απουσιάσει, ουσιαστικά θα τελειώσει μάλλον την πορεία του σε κυπριακά γήπεδα. Πάμε στον Ανδρέα όμως. Έχει αποβληθεί ο πρόεδρος της ομάδος της ΕΘΑ, ο κύριος Πανίκος Κωνσταντίνου, γι' αυτό και πήρε τον δρόμο προς την εξέδρα. Όσον αφορά τις οδηγίες από τον Γιώργο Βόβορα πριν από την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ήταν κυρίως αμυντικά για τους καλαθοσφαιριστές των Γαλαζοκυτρίνων. Θέλει σφιχτή και σκληρή άμυνα σε αυτά τα πρώτα τουλάχιστον λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου. Εδώ βλέπουμε τον Μπίξ να σκοράρει και να κάνει το 52-49. Golden Pack για 3. Κακό σουτ από τον Pack. Το επιθετικό rebound δεν έρχεται από κανέναν. Μπίξ τελικά. Και τώρα Ντουμπουά. Ντουμπουά με τον Pack πάντα μπροστά του. Τάιλερ Μπίξ για 3 ελεύθερος. Airball. Να και κάτι που δεν έχουμε συνηθίσει από τον κατά τα άλλα παιχταρά του ΑΠΟΕΛ. Τάιλερ Μπίξ, θυμίζουμε, έχει έρθει στην Κύπρο πριν από αρκετά χρόνια. Αγωνίστηκε με την φανέλα του Αχιλλέα Καμακλείου. Πέρσι ήταν στην ομάδα του Κεραυνού Στροβόλου. Έχει παντρευτεί και την διεθνή παίχτρια, τη Σόνια την Παπαδοπούλου, η οποία αγωνίζεται στο γυναικείο τμήμα του ΑΠΟΕΛ. Στο μεταξύ, βήματα από τον
από τον Γκόλτεν. Ενώ βλέπετε τώρα, είδατε πρώτα μάλλον τον κύριο Σκαραφίγκα και τώρα τον κύριο Πανίκο Κωνσταντίνου να πηγαίνει και αυτό στην κερκίδα. Φοβερό μπλοκ εδώ από τον Πίρσον. Η μπάλα όμως ξανά για την ΕΘΑ. Για το ΑΠΟΕΛ, με συγχωρείτε. 14 δευτερόλεπτα. Για τρεις από πολύ μακριά. Είναι και θέμα ψυχολογίας κάποια σουτ. Δεν μπαίνουν πάντως. Και τώρα Γκόλτεν. Γκόλτεν τον οποίο τον χρειάζεται η ΕΘΑ. Και αυτό είναι το τρίτο φάουλ του Ντουμπουά ή από τον Χιθ. Για να δούμε τι θα δείξει ο Φωτεινός Πίνακας. Ο Χιθ είναι ο παίκτης ο οποίος κάνει το φάουλ. Δεν υπάρχει πρόβλημα με τον Χιθ. Μόλις ένα φάουλ. Γκόλτεν. Μέσα η πρώτη βολή. Πρώτος πόντος για την ΕΘΑ στο δεύτερο ημίχρονο. Από τον Γκόλτεν, ο οποίος φτάνει τους 16. Και τώρα 17. Χιθ με τον Γκόλτεν πάντα πάνω του. Πάμε στον Ανδρέα. Είναι θέμα και κατά πόσο θα αντέξει ο Γκόλτεν. Είναι καλαθοσφαιριστής βαρόμετρο από πλευράς της ΕΦΑ. Τον βλέπουμε να είναι συνεχώς στην πεντάδο της ομάδος της Έγκομης. Θα πρέπει σίγουρα να ξεκουραστεί και αυτός σε κάποια στιγμή. Από την στιγμή που είναι, όπως είπαμε και προηγουμένως, καλαθοσφαιριστής βαρόμετρο. Εάν μπορεί η ΕΦΑ μέχρι και το τέλος να παραμείνει στην διεκδίκηση της νίκης. Λοιπόν, στο μεταξύ είδαμε τον Χιθ να κάνει το δεύτερο του φάουλ. Προτού περάσουν καλά-καλά 30 δευτερόλεπτα από την ώρα που υποδείχθηκε το πρώτο φάουλ, έχει κάνει το δεύτερο. Από το κλέψιμο που έκανε ο Πάκα στην αντίπερα όχθη. Δεν άφησαν τον Γκόλτεν να τρέξει. Τον σταμάτησαν με φάουλ. Και τώρα Πίρσον στον Γκόλτεν, πάνω του ο Ραμσέι. Εδώ, με τη βοήθεια και τη τύχη. Η μπάλα κατέληξε στους παίχτες της ΕΘΑ, οι οποίοι δεν κατάφεραν να τελειώσουν την φάση. Βγήκε η άμυνα από τους γαλαζοκίτρινους. Και στον ευνηδιασμό ο Παντούρης κάνει το 54-51. Ένα φοβερό παιχνίδι από τον Γρηγόρη Παντούρη, ο οποίος φτάνει τους 15 πόντους και είναι με διαφορά ο καλύτερος παίχτης του ΑΠΟΕΛ. Πέρσον, δύσκολη προσπάθεια, θα στοχίσει, επιθετικό rebound. Το φάουλ αυτό είναι από τον Μπίξα, δεν κάνω λάθος, και είναι το τέταρτο του. Για να δούμε όμως και την υπόδειξη από τους διαιτητές. Ναι, τέταρτο φάουλ από τον Τάιλερ Μπίξ. Ξεκίνησε πολύ καλά ο Μπίξ και έχει χρεωθεί τώρα με 4 φάουλ στο παρκέ ο Τέρνερ. Τέρνερ ο οποίος χρεώθηκε προτού περάσουν 2 λεπτά καλά-καλά με 2 φάουλ στην έναρξη του παιχνιδιού. Σοβαρό πρόβλημα αυτό για το ΑΠΟΕΛ τώρα με τον Μπίξ. Ουσιαστικά να μένει εκτός rotation για αρκετή ώρα. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα δεν έκανε και το καλύτερο του παιχνίδι. Ξεκίνησε καλά στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά χρεώθηκε νωρίς με το τέταρτο του φάουλ και έτσι αποσύρθηκε. 2 φάουλ ο Χιθ, 1 ο Μπίξ για αυτή την τρίτη, πολύ σημαντική για την εξέλιξη του παιχνιδιού. Συνεχεία. Χιθ. Πίρσον τον αφήνει, ουσιαστικά του δίνει χρόνο και χώρο και ο Χιθ θα τον τιμωρήσει. Πακ. Περιμένει στην γωνία, τελικά πάει και εκτελεί μόνος του ο Κούπερ Μπατζ, ο οποίος είναι στους 7 πόντους. Κακή επίθεση αυτή για την ομάδα της Έγκομης. 56-53 με τον Χιθ. Χιθ πάνω του ο Πακ. Τον πιέζει. 4 δευτερόλεπτα. Θα πάει μόνος του. Με τη λήξη του χρόνου ο Παντούρης θα στοχίσει. Όλοι από τον πάγκο σηκώστηκαν να πανηγυρίσουν το τρίποντο πάντως. Από τον πάγκο του ΑΠΟΕΛ. Ενώ βλέπουμε τώρα από πλευράς ΕΘΑ. Εδώ βλέπουμε τελείωσε ο χρόνος σύμφωνα με τους διαιτητές.
56-53. Έχω την εντύπωση πάντως ότι ο Παντούρης πρόλαβε να εκτελέσει. Η μπάλα έτσι για όσο είχε καταλήξει στην ΕΘΑ. Αυτό δεν αλλάζει κάτι με την κατοχή. Γκόλτεν στον Πίρσον, ο οποίος αντιμετωπίζει κάποιες δυσκολίες στην έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Αναστασιάδης από πολύ μακριά για τρεις. Άστοχος, το ριμπάν από τον Πίρσον εκεί. Δεν έχει αντίπαλο. 58-53. Ο Πίρσον κάνει κατάθεση ψυχής σήμερα. Παντούρης πάει μέχρι μέσα. Δίνει στον Ντουβουά. Βρίσκει τον διάδρομο. Ράμσεϊ μόνος εκεί. Κανένα πρόβλημα. Φοβερή πάσα από τον Ντουβουά. Διέβασε ουσιαστικά εκεί το κενό. Γκόλτεν πάει μέχρι μέσα. Θα στοχίσει. Και έχουμε φάουλ από τον Γκόλτεν σύμφωνα με τον κύριο Τέλη Χατζησολομού. Ο Γκόλτεν απορεί. Εδώ ξανά. Ομολογώ ότι δεν έχω καταλάβει τι έκανε ακριβώς ο Γκόλτεν. Ήταν το πρώτο του φάουλ πάντως αυτό. Και ήταν και το πρώτο μαδικό για την ομάδα του. 50-55. Παντούρης πάει μέχρι μέσα. Δυσκολεύεται. Ράμσεϊ δίνει στον Χιθ. 5 δευτερόλεπτα. Ράμσεϊ και η διαφορά στον πόντο. Να λοιπόν, σιγά σιγά τα ΠΟΕΛ βρίσκει διαδρόμους. Έχει σφίξει ουσιαστικά την άμυνά του. Συνεχίζει από εκεί που έμεινε δηλαδή στα τελευταία 5 λεπτά του δευτέρου δεκαλεπτού. Εξαιρετική εμφάνιση για τους γαλαζοκίτρινους από εκείνο το σημείο και έπειτα. Και εδώ ευκαιρία να βρει τα ΠΟΕΛ τον τρόπο να περάσει μπροστά στο σκορ για πρώτη φορά. Παντούρης, άστοχος, το rebound από τον ποιον, από τον Golden τελικά και τώρα Πίρσον θα καθαρίσει, Αναστασιάδης θα κατεβάσει και τώρα Golden. Τέσσερα φάουλ έχει κάνει το ΑΠΟΕΛ, ένα η ΕΘΑ μέχρι στιγμής, ίσως να πρέπει να επιδιώξουν επαφές, μεταφορά μπάλας σύμφωνα με τον κύριο Χατζησολομού. Εδώ ξανά, σωστή αυτή η απόφαση, χωρίς να χρειαζόμαστε δεύτερο replay. Τον double team ουσιαστικά που δέχτηκε ο Πακ εκεί, τον μπέρδεψε. Χιθ και προβάδισμα για το ΑΠΟΕΛ. 58-59, η δεύτερη φορά που τα ΑΠΟΕΛ είναι μπροστά, όχι πρώτη, προηγήθηκε και με 2-0. Ενώ τώρα φοβερό στόπα από τον Λάρι Τέρνερ. Η μπάλα παραμένει φυσικά για την ομάδα της Έγκομης. Είναι όμως μια φάση ψυχολογίας για τον Τέρνερ, ο οποίος είναι αλήθεια ότι δεν αποδίδει τα μέγιστα το τελευταίο διάστημα και χρειάζεται κάποιες καλές εμφανίσεις, κάποιες καλές φάσεις για να ανέβει και αυτού η ψυχολογία του. Αναστασιάδης τώρα. Κούπερμπατζ, περιμένει ο Κασκύρης. Γκόλτεν στα 15 δευτερόλεπτα. Ράμσεϊ πήγε πάνω του, τον πιέζει πολύ μακριά. Πίρσον για δύο από πολύ μακριά. Δεν μπορεί να απειλήσει από εκείνο το σημείο. Κασκύρης. Και φάουλ. Δύο βολές για τον Τόρι τον Κασκύρη. Εδώ για να δούμε ξανά την φάση. Γιατί διαμαρτύρονται εκεί, είναι το πέμπτο ομαδικό, είναι δύο βολές. Αντρέα, αν μπορείς να μας διαφωτίσεις, γιατί διαμαρτύρονται από τον πάγκο του ΑΠΟΕΛ τώρα. Δεν έχω αντιληφθεί, Γρηγόρη, τον λόγο της διαμαρτυρίας από τον πάγκο του ΑΠΟΕΛ. Από ό,τι φάνηκε, υπήρχε φάουλ από πλευράς των γαλαζοκιτρίνων. Θα ενημερωθούμε και με την πρώτη ευκαιρία θα ενημερώσουμε και τον κόσμο. Ενώ, αν δεν κάνω λάθος, Αντρέα, και σε παρακαλώ να πας στη γραμματεία να μας διαφωτίσεις, δόθηκε προειδοποίηση για τεχνική ποινή ή δόθηκε τεχνική ποινή. Δόθηκε τεχνική ποινή τώρα ξανά στο ΑΠΟΕΛ. Άρα, για να δούμε πάνω σε ποιον Αντρέα δόθηκε τεχνική ποινή. Ο Τόλης ο Κασκύρης συνεχίζει να είναι άστοχος από τη γραμμή της φιλανθρωπίας. Ναι, Αντρέα. Έχει δοθεί στον πάγκο του ΑΠΟΕΛ η τεχνική ποινή. Στον πάγκο, 0-2 στο μεταξύ ο Κασκύρης συνεχίζει να
να είναι άστοχος. Ανδρέα, συνεχίζουν να διαμαρτύρονται οι άνθρωποι της ΕΘΑ. Δόθηκε τεχνική και στην ομάδα της Εγκομής. Έντονες διαμαρτυρίες τώρα από πλευράς ΕΘΑ για τις αποφάσεις ουσιαστικά των διαιτητών. Ναι, Ανδρέα. Διορθώσουμε, Γρηγόρη. Η τεχνική ποινή δόθηκε στην ομάδα της ΕΘΑ και όχι στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Γι' αυτό και οι έντονες διαμαρτυρίες. Συνεχίζει τώρα ο κύριος Εγκλέζος να προσπαθεί να καταλάβει τις υποδείξεις των διαιτητών. Τώρα τον μαζεύουν οι παίχτες του πάγκου. Νομίζω ότι το τελευταίο που χρειάζεται τώρα είναι οι διαιτητές να δίνουν, να ρίχνουν κι άλλο λάδι στη φωτιά. 58-59. Λοιπόν, φτάνουν στα αυτιά μας οι απορίες ουσιαστικά από πλευράς ΕΘΑ. Την ώρα πάντως που το ΑΠΟΕΛ εκμεταλλεύεται τα όλα σας συμβαίνουν στον πάγκο της ΕΘΑ και με το εύστοχο τρίποντο εκεί του Παντούρη ανεβάζει και άλλο την διαφορά, 58-62. Στο μεταξύ φάουλ κέρδισε ο Πίρσον, δύο βολές. Εδώ ο Γρηγόρης Παντούρης, ο οποίος κάνει ίσως το καλύτερο του παιχνίδι με την φανέλα του ΑΠΟΕΛ. Πίρσον, εύστοχο στην πρώτη βολή, 59-62. Τρίτο φάουλ για τον Ράμψεϊ, 3 έχει ο Τέρνερ, 4 έχει ο Μπίξ. Ντουμπουά. Παντούρης. Ράμψεϊ στον Τέρνερ. Πολύ ωραία πάσα στο high-low από τον Ράμψεϊ στον Τέρνερ, ο οποίος καρφώνει πολύ ωραία και ανεβάζει κι άλλο την διαφορά υπέρ του ΑΠΟΕΛ. Golden. Αναστασιάδης. Τον drive και καλάθι μετά από πάρα πολλή ώρα από τον Κούπερ Μπάτς. Κούπερ Μπάτς φτάνει τους 9 πόντους. Νέο τρίποντο, είναι τώρα θέμα ψυχολογίας. Ο Ντουμπουά ανεβάζει και άλλο την διαφορά στους 6 πόντους. Νομίζω σιγά σιγά τα ΠΟΕΛ εκμεταλλεύεται ουσιαστικά αυτό που λέγαμε. Τον εκνευρισμό και τις απουσίες από πλευράς ΕΘΑ. Εδώ τώρα στέλνουν ξανά τον Λιτον Κασκύρη στις βόλες. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό τώρα είναι υπέρ της ΕΘΑ ή υπέρ του ΑΠΟΕΛ. Χαρτολογώντας πάντα, ο Τόλης όσο φιλότιμος και να είναι, δεν είναι και το καλύτερό του οι γραμμές της φιλανθρωπίας. Ενώ εσείς βλέπετε στις εξέδρες τον τιμερωμένο Χέντρι. Ναι, Ανδρέα. Έχει αρχίσει να επέρχεται και η κούραση, Γρηγόρη, στους καλαθοσφαιριστές της ΕΘΑ και εδώ είναι που φαίνονται οι λιγοστές επιλογές στον πάγκο της ομάδας της Εγκομής και αυτό έχει τον αντίκτυπο εντός παρκέ για την ομάδα της Εγκομής, η οποία προηγήθηκε με 21 πόντους στο ΑΠΟΕΛ. Όμως από την στιγμή που πλέον έχει επέρθει η κούραση, νομίζω ότι είναι δύσκολο το υπόλοιπο της αναμέτρησης για την ΕΘΑ. Θα πρέπει να καταφέρει να διαχειριστεί αυτή την κούραση και να μπορέσει να παραμείνει όσο πιο κοντά γίνεται στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ εν ώψη τέταρτου και τελευταίου δεκαλέπτου. Όλα αυτά είναι πολύ γρήγορα να τα λέμε, Ανδρέα. Ακόμη υπάρχουν 2,5 λεπτά για το τέλος της τρίτης περίοδου. Ο Τόλης ο Κασκύρης πέτυχε πάντως την πρώτη του βολή, τον πρώτο του πόντο. Για να δούμε αν αυτό είναι προμήνυμα για το τι μας επιφυλάσσει συνέχεια, όχι μόνο για τον ίδιο, αλλά και για την ομάδα του, η οποία είναι αλήθεια ότι δυσκολεύεται στο τρίτο δεκάλεπτο. Μόλις τώρα έχει φτάσει τους 10 πόντους. Εδώ ο Τέρνερ θα πάρει το φάουλ από τον Πίρσον και δύο βολές. Εδώ ξανά εξαιρετική άσυστα από τον Χιθ. Από τον... ναι, πάνω στον Πίρσον δόθηκε το φάουλ. Υπήρξαν κι άλλα χέρια πάνω εκεί στον Τέρνερ, ενώ αποσύρεται και χειροκροτείται ο Γρηγόρης ο Παντούρης, ο οποίος αποσύρεται με 18 πόντους και γενικά εξαιρετικά νούμερα. 18 έχει και ο Ράμψεϊ, αλλά
με 9 στις 18 προσπάθειες. Το έχει παρακάνει λίγο Ραμψή. Τέρνερ τώρα για δύο βόλες. Εύστοχο στην πρώτη, 62-68. Άστοχο στην δεύτερη, ο Πίρσον ακόμη ένα rebound. Και τώρα Golden στο κατέβασμα της μπάλας. Αναστασιάδης για τρεις. Άστοχος. Χρειάζεται το μακρινό σου του Γιώργου τον Αναστασιάδη Ιέθα. Πέτυχε δύο στο πρώτο ημίχρονο. Και αυτός όμως, όπως και οι υπόλοιποι συμπαίκτες του, δεν βρίσκουν στόχο στο δεύτερο ημίχρονο. Ενώ τώρα καλάθι και φάουλ. Ο Πίρσον εκεί εκνευρισμένος ουσιαστικά. Κάνει το φάουλ στον Τέρνερ. Τον στέλνει ξανά στις βολές. Εδώ ξανά. Ο Χίθ έδωσε ωραία στον Τέρνερ. Αυτό θα στόχει στην πρώτη φάση. Πήρε όμως επιθετικό rebound. Πέτυχε το καλάθι, πήρε και το φάουλ. 62-70. Και ο Τέρνερ έχει την ευκαιρία να στείλει τη διαφορά για πρώτη φορά στους 9 για το Αποέλ. Στους 9 πόντους τώρα η διαφορά. Golden. Για να δούμε τι έδωσαν τώρα οι διαιτητές. Φάουλ. Δύο βολές για τον Golden. Ωραία να περάσει το παρκέ ξανά ο Αριστίδης ο Χρήστου. Τρίτο φάουλ από τον Τουπά ήταν αυτό. Αποσύρεται ο Γιώργος Αναστασιάδης. Δεν κατάφερε να βοηθήσει επιθετικά τουλάχιστον στο δεύτερο ημίχρονο. Ούτε αμυντικά. Αν υπολογίσουμε ότι η ομάδα του Αποέλ βρήκε διαδρόμους και σκόραρε αρκετά στο τρίτο δεκάλεπτο. Golden έχει το απόλυτο στις βολές με 9 στις 9. Γενικά όμως πρέπει να ανεβάσει ταχύτητα. Όσο τρελό και να ακούγεται και αυτός και ο Χρήστος πρέπει να συνεχίσουν από εκεί που μείναν στο πρώτο ημίχρονο. Αν θέλουν φυσικά να ελπίζουν οι γηπεδούχοι για νίκη. Τρομερή προσπάθεια του Χιθ. Άδειες ουσιαστικά με συνεχίμωμενες τρίπλες στον νεαρό. Τον Αρσίδη του Χρήστου. Και πέτυχε ένα πολύ ωραίο καλάθι. Η μπάλα παραμένει στην ΕΘΑ. 1 και 8 πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Αν η διαφορά παραμείνει κοντά στους 9 με 10 πόντους, νομίζω ότι θα πρέπει να υπερβάλλει αυτό η ΕΘΑ και να βρεθούν κυρίως και άλλοι παίχτες πέραν του Golden και του Pearson για να βοηθήσουν στο σκοράρισμα. Ούτε ο Πακ έχει βοηθήσει. Εδώ ελεύθερο τρίποντο αστοχό. Όταν χάνουν ελεύθερα τρίποντα οι Αμερικάνοι δεν φτάνουν που είναι 4. Δεν φτάνει που είναι και καλή σουτέρ, δεν πρέπει να τα στοχούν, να τα χάνουν αν θέλουν φυσικά η ομάδα τους να μείνει στη διεκδίκηση του παιχνιδιού. Διαφορά στους 11, Ανδρέα, και σιγά σιγά τα Αποέλ επιβάλλει τον ρυθμό του. Η ΕΘΑ είναι δεδομένο ότι δεν θα παραδοθεί, αλλά πλέον έχει ένα ολόκληρο βουνό να ανέβει. Θα σταθώ σε αυτό που είχα πει και προηγουμένως, Γρηγόρη. Ήταν ένα στοίχημα με την κούραση για την ομάδα της Έγκονη στο σημερινό παιχνίδι. Είναι πλέον στους 11 η διαφορά. Είχα πει προηγουμένως ότι θα έπρεπε να προσπαθήσει μέχρι και το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου να παραμείνει όσο πιο κοντά γίνεται για να διεκδικήσει, αν μη τι άλλο, την νίκη στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο. Η διαφορά είναι στο συν 11, δεν είναι απαγορευτική. Είναι όμως δύσκολα πράγματα, όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη. Το χειρότερο ήταν το τελευταίο πεντάλεπτο ουσιαστικά της δεύτερης περίοδου. Εκεί είναι που γύρισε το παιχνίδι, Ανδρέα. Όταν έχεις την διαφορά στους 21 και τελειώνει το ημίχρονο με μόλις 6 πόντους διαφορά, τότε δεν μπορείς να έχεις και περισσότερες απαιτήσεις. 64-75 τέλος τρίτης περίοδου. Άλλα 10 λεπτά μας χωρίζουν από το να μάθουμε αν το Αποέλ πάρει τελικά το ροζ φυλαγόνος ή η ΕΘΑ καταφέρει να κάνει το μεγάλο comeback. Πάμε σε διαφημίσεις. 64-75 σκορ τρίτης περίοδου. Επιστρέψαμε εμείς όλα έτοιμα για την έναρξη του τέταρτου και τελευταίου δεκαλέπτου με την ομάδα της
ΕΘΑ να υπολείπεται πλέον 11 πόντων. Και το ΑΠΟΕΛ να έχει τον πρώτο λόγο, έχει και την ψυχολογία με το μέρος του. Να πούμε τώρα που έχουμε λίγο χρόνο πρωτού δώσουμε το μικρόφωνο στον, και το λόγο στον Ανδρέα, ότι το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με την αποβολή του Πανικού Κωνσταντίνου, ο οποίος αποβλήθηκε στο ημίχρονο ουσιαστικά από τον κύριο Χάτζη Σολομού, έπειτα από μια ψυμαχία που είχε μαζί του. Πανικός Κωνσταντίνου, ο οποίος άρχισε ουσιαστικά το παιχνίδι με βαριές κατηγορίες απέναντι στην Ομοσπονδία και τη Δικαστική Επιτροπή, ελέον της απόφασης να διώξουν ουσιαστικά τον Χέντρη από την ομάδα, ελέον μιας συμμαχίας τέλος πάντων που είχε με τον διαιτητή, τον κύριο Μάνο, στον ημιτελικό του κυπέλου. Όλα αυτά φυσικά θα τα πει καλύτερα ο κύριος Κωνσταντίνου και οι αρμόδιοι από πλευράς ΕΘΑ την Δευτέρα σε διάσκεψη τύπου, όπου αναμένεται να ακούσουμε πολλά και σοβαρά πράγματα για το μέλλον της ΕΘΑ, αλλά σίγουρα θα αφορούν και την Κυπριακή Καλαθόσφαιρα. Εδώ στο μεταξύ 66-80 πλέον, με το φοβερό καρφώμα εδώ, ένα τρίποντο κάκι στο σούτ. Πάμε τώρα στον Ανδρέα. Μπορούμε να κερδίσουμε το παιχνίδι, ήταν το μήνυμα από τον πάγκο της ΕΘΑ προηγουμένως, Γρηγόρη. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό δεκάλεπτο, ένα δεκάλεπτο που θα πρέπει να αμυνθούμε man-to-man. Ήταν οι οδηγίες από τον βοηθό προπονητή στον πάγκο της ομάδος της Έγκομης. Θέλει γρήγορη και ταχύτητα στην εναλλαγή της μπάλας στην επίθεση και ίσως προσπάθειες τριών πόντων για να μπορέσει να ψαλιδίσει την διαφορά η ομάδα της ΕΘΑ. Όσο δεν βρίσκει άλλες λύσεις πέραν του Πίρσον και τον Γκόλτεν, δεν μπορεί να γυρίσει το παιχνίδι. Αυτό είναι δεδομένο. Είδαμε ξανά τώρα τον Κούρπα να χάνει ένα lay-up και να εμφανίζεται από το πουθενά. Για ακόμα μια φορά ο Πίρσον να παίρνει το επιθετικό rebound και να τελειώνει την φάση. Παντούρη στον Ντουμπουά για τρεις. Αστοχός. Μόνος του εκεί ο Ράμσεϊ. Δεν πήδηξε καν για το rebound. Την μπάλα κατέληξε στα χέρια του. Η έλλειψη τεσσαριού φαίνεται σε αυτή την φάση. Γκόλτεν. Πίρσον. Δυσκολεύεται εκεί. Γκόλτεν πάει μέχρι μέσα. Δύσκολη προσπάθεια. Αν θεωρηθεί assist πάντως θα είναι εξαιρετική. Το γάρφωμα τώρα από τον Πίρσον, ο οποίος δεν τα παρατά. Αυτός και ο Γκόλτεν συνεχίζουν. Ντουμπουά. Φάουλ. Ζητάνε αντιαθλητικό τώρα η του ΑΠΟΕΛ. Ζήτησαν αντιαθλητικό η του ΑΠΟΕΛ και νομίζω έχουν απόλυτο δίκιο για αυτή την φάση. Και τελικά δόθηκε. Τελικά δόθηκε το αντιαθλητικό. Και τώρα time out. Ανδρέα, τι ακριβώς συμβαίνει? Νομίζω ότι έχει δοθεί το αντιαθλητικό στον Πίερσον. Γρηγόρη, αυτό έχω αντιληφθεί. Θα ενημερωθούμε και θα ενημερώσουμε και τον κόσμο. Ωραία, εμείς πάμε σε time out. Σε διαφημίσεις λοιπόν και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία. 82-70. Διαφορά 12 πόντων για το ΑΠΟΕΛ που έχει να εκτελέσει και μία βολή και να θα έχει την μπάλα συνεχεία και στην κατοχή της. Στην κατοχή του. Πάμε στον Ανδρέα. Θέλω να δώσουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε στο τελευταίο 7 λεπτό. Ήταν το σύρθημα στον πάγκο της ΕΘΑ. Προηγουμένως θέλει περισσότερα σιούτ και σε πιο γρήγορο χρόνο ο Χάτι Ελχάτζη, ο οποίος ζήτησε πιο γρήγορα σιούτ, κάτι το οποίο είναι σημαντικό, είπε στους καλαθοσφαιριστές της ΕΘΑ, καθώς με διαφορετικό τρόπο δεν μπορούμε να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, ο κύριος Αρχάτζη έχει απόλυτο δίκιο σε αυτά που ζητά. Είναι φυσικά ένα ζήτημα το τι μπορούν πλέον να δώσουν και οι παίχτες του. Βλέπουμε ότι ο Πίρσον υπερβάλλει αυτό. Έχει φτάσει τους 30 πόντους σχεδόν, έχει τους 29 πόντους. Η καλύτερη του εμφάνιση με διαφορά από την ημέρα που ήρθε στην Κύπρο. Δεν μπορεί να συνεχίσει με αυτό το ρυθμό. Είναι και ο Ντουμπουά, ο οποίος εστοχεί τώρα από τις βολές. Ο Γκόλτεν έχει μείνει εδώ και ώρα στους 19. Η ΕΘΑ με μόνο δύο παίχτες να σκοράρουν είναι αδύνατο να νικήσει. Ένα
γεμάτο από ΕΛ, το οποίο πλέον παίρνει και τα rebound. Σιζόπουλο για τρεις, άστοχος. Ναουν Γκόλφεν τώρα παίρνει ένα rebound. 70-84. Τρίποντο, κακό σουτ και πάλι. Δεν μπαίνουν τα σουτ, τα μακρινά, τα οποία ζήτησε ο κύριος Ελχάτζη. Ενώ ετοιμάζεται να περάσει ξανά ο Τέρνερ. Ντουμπουά. Ντουμπουά καθυστερεί λίγο να δώσει την μπάλα. Βρίσκεται το Σιζόπουλο ελεύθερο στη γωνία. Δεν υπήρχε περίπτωση να χάσει δεύτερο τρίποντο ελεύθερο ο Ανδρέας Σιζόπουλος. 70-87. Golden. Πάει μέχρι μέσα με ταμπλό. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Golden για να δούμε αν θα μετρήσει το καλάθι. Και θα πάρει και την βολή. Εδώ ξανά. Το μέτρησαν και πολύ σωστά. 72-87, τέταρτο φάουλ από τον Ντουμπουά ήταν αυτό. Ντουμπουά ο οποίος επίσης έχει κάνει ένα καλό παιχνίδι στους 14 πόντους. 22 ο Ράμψεϊ. Με 11 στις 20 προσπάθειες όμως, ενώ 18 ο Παντούρης με πολύ καλύτερα ποσοστά. Παντούρης ο οποίος είναι στον πάγκο εδώ και ώρα. Κούνας. Πιέζεται εκεί, βγαίνει για το σκρίν ο Τέρνερ, τώρα συγκλίνει προς τα μέσα, ναι. Φοβερή φάση εδώ που δεν βγήκε, εξαιρετική πάσα πάντως από τον Βασίλη τον Κούνα. Είναι κρίμα που χάθηκε εδώ από τον συμπαίκτη του αυτή η φάση, θα ήταν φάση highlight. Και παρά να ανεβάσει κι άλλο την διαφορά του από ΕΛ, μειώνει η ΕΘΑ. Εδώ πώς κατάφερε να χάσει την φάση. Εδώ ο κύριος Βόβορας φωνάζει στον, διαμαρτύρεται εδώ στον κύριο Χάκη Σολομού. Η της ΕΘΑ ζητάνε τεχνική ποινή στον πάγκο. Δεν υποκύπτει στις εκκλήσεις των ανθρώπων της εγκομής ο κύριος Χάκη Σολομού. Έτσι μπάλα έξω για την ΕΘΑ με τον Κόλτε να μειώνει στους 10. Χρεώθηκαν 5 δευτερόλεπτα στην επαναφορά του από ΕΛ με τον Τουμπουά. Γι' αυτό και μπαλάδοθηκε ξανά στην ομάδα της Εγκομής. Και τώρα Κούνας στα 10 δευτερόλεπτα. Βασίλης Κούνας, τον Τέρνερ, ο οποίος θα σπαταλήσει άλλη μια εξαιρετική πάσα από τον αρχηγό του Αποέλ, ο οποίος κάνει εξαιρετικό παιχνίδι, μοιράζει φοβερές φάσεις. Βλέπουμε εδώ ξανά από την κλειδαρότρυπα πέρασε την μπάλα. Δεν μπόρεσε όμως ο Τέρνερ να τελειώσει την φάση. Έχουμε time out από τον κύριο Βόβορα Ανδρέα. Γρήγορη από τον κύριο Βόβορα το time out. Στους 10 πόντους η διαφορά, με 5 και 45 να απομένουν μέχρι και το τέλος της αναμέτρησης. Πολύ ωραία. Εμείς πάμε σε διαφημίσεις και στους 10 πόντους η διαφορά, φίλες και φίλοι. 77-87, 5 και 45 για το τέλος της αναμέτρησης. Το ΑΠΟΕΛ έχει τον πρώτο λόγο, έχει την ψυχολογία με το μέρος του, έχει τους παίχτες και το βάθος στον πάγκο να κρατήσει την διαφορά και να την αυξήσει όπως την είχε αυξήσει προηγουμένως στους 14. Ένα μικρό σερί με τον Golden και τον Pearson να συνεχίζουν να κάνουν τα δικά τους. Στους 24 ο Golden, 29 ο Pearson, κρατούν ουσιαστικά ζωντανή την ΕΘΑ. Πάμε στον Ανδρέα όμως. Το οδηγίες από τον Γιώργο Γόγορα έχει να κάνει κυρίως με την υπομονή από πλευράς των καλαθοσφαιριστών των γαλαζοκυτρίνων. Κάτι το οποίο το χαρακτήρισε πάρα πολύ σημαντικό ο τεχνικός των κυπελούχων φέτος στην καλαθόσφαιρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δείξουμε υπομονή στα τελευταία λεπτά, να κυκλοφορήσουμε την μπάλα και να έχουν την κατοχή στον μέγιστο χρόνο που μπορούν οι καλαθοσφαιριστές στον γαλαζοκυτρίνο. Στο μεταξύ, εμείς είδαμε μια εξαιρετική φάση από τον Τέρνερ. Πραγματικά φοβερή φάση από το θηρίο του ΑΠΟΕΛ, το οποίο εδώ αυτό είναι. Εντάξει, αυτό δεν το συζητάμε. Εδώ νομίζω ότι υπήρχε επιθετικό φάουλ από τον Τέρνερ. Για να δούμε ξανά την φάση για να μην παίρνουμε στο λαιμό μας τους διαιτητές. Εδώ παίρνει το rebound. Εντάξει, έπεσε θεαματικά ο Πάγκ, αυτό είναι αλήθεια. Κίνηση με τον Αγκώνα, υπήρξε καθαρή. Από τη στιγμή που υπάρχει κίνηση με τον Αγκώνα, είναι επιθετικό. Αυτό τουλάχιστον
Λοιπόν, έχουν εκνευριστεί οι άνθρωποι της ΕΘΑ. Κατέβηκε ο Πανίκος Κωνσταντίνου ξανά στο γήπεδο. Κατέβηκε ο Πανίκος Κωνσταντίνου ξανά στο γήπεδο με όλα αυτά που συμβαίνουν. Κρίμα, πραγματικά κρίμα. Αν αναλογιστεί κανείς ότι αυτό το παιχνίδι πριν μία εβδομάδα ήταν γιορτή, ενώ Ανδρέα, οι διαιτητές πού πάνε τώρα. Λοιπόν, Ανδρέα, σε παρακαλέσω να πας στο αποδυτήρα να τους ρωτήσεις γιατί αποσύρθηκαν. Μπήκε ο Πανίκος Κωνσταντίνου μέσα, ναι. Λανθασμένη κίνηση από τον πρόεδρο της ΕΘΑ. Πήγαν φυσικά οι αρμόδιοι, τον πήραν ξανά και τον οδήγησαν εκτός γηπέδου. Οι διαιτητές, πραγματικά απορώ με την απόφασή τους να αποχωρήσουν από τη στιγμή που ο Πανίκος Κωνσταντίνου αποχώρησε και είναι εκτός γηπέδου. Αποχωρήσει όντως οι διαιτητές, έχουν αποχωρήσει στον χώρο των διαιτητών. Έχει κλείσει και η πόρτα πίσω από τους τρεις διαιτητές της αναμέτρησης. Ανδρέα, να σε διακόψω. Βλέπουμε τους παίχτες της ΕΘΑ να φεύγουν από το γήπεδο έπειτα από εντολή του προέδρου της ομάδας και δεν νομίζω να έχει πρόθεση να το συνεχίσει ο Πανίκος Κωνσταντίνου το παιχνίδι, γιατί πλέον από αυτόν πήραν τις οδηγίες για κάποιο λόγο τον οποίο πραγματικά αδυνατό να καταλάβω. Οι διαιτητές αποχώρησαν και τώρα έχουμε και φωνές. Λοιπόν, κρίμα, πραγματικά δεν έχουμε κάτι να προσθέσουμε. Τι να πούμε τώρα, δεν έχουμε να πούμε κάτι βασικά. Να ρωτήσω απλά τους συναδέλφους μέσα στο βαν αν έχουμε να δώσουμε μία πάσα για διαφημίσεις, γιατί πραγματικά είναι κρίμα να βλέπουμε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, 77-89, δεν γνωρίζουμε ούτε εμείς πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι. Λοιπόν, πρωτού πάμε σε διαφημίσεις, να δούμε ξανά την φάση με την οποία άναψαν τα αίματα, δηλαδή την κίνηση με τον αγκώνα του Τέρνερ πάνω στον ΠΑΚ. Αν την έχουμε, θα είναι μια καλή φάση να την δούμε ξανά. Πρωτού πάμε σε διαφημίσεις για να δούμε πώς θα ακολουθήσουν τα πράγματα. Βλέπουμε εδώ ξανά τη φάση. Εδώ ο Πέρσον χάνει την φάση, παίρνει το rebound ο Τέρνερ εδώ, κάνει κίνηση με τον αγκώνα φανερά. Έπεσε θεαματικά με ένα ΠΑΚ, αλλά είναι επιθετικό φάουλ, χωρίς συζήτηση. Αυτή η κίνηση εκνεύρισε τον Πανίκο τον Κωνσταντίνου, ο οποίος ενώ ήταν τιμωρημένος και είχε αποβληθεί, βρισκόταν στις εξέδρες, κατέβηκε κάτω, εκνευρίστηκε από αυτή την φάση, τα βάλε με τους διαιτητές, οι οποίοι, παρόλο που ο Πανίκος Κωνσταντίνου, τον οποίο βλέπετε στους δέχτες σας, στη συνέχεια αποσύρθηκε με την βοήθεια και των άλλων ανθρώπων της ΕΘΑ, οι διαιτητές αποφάσισαν να αποχωρήσουν. Λοιπόν, μέχρι να έχουμε νεότερα, εμείς πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, 77-89. Θεωρητικά 5 και 10 πριν το τέλος του αγώνα, αλλά με βάση αυτά που βλέπω, ο αγώνας μάλλον θα τελειώσει με πολύ άδοξο τρόπο. Για να δούμε. Πάμε στον Ανδρέα, αν έχει κάτι παραπάνω να μας πει. Έχουμε επίσημη ενημέρωση από τους διαιτητές, Γρηγόρη. Η επίσημη ενημέρωση λέει ότι οι διαιτητές διέκοψαν τον αγώνα από την στιγμή που εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο άτομο το οποίο είχε αποβληθεί. Γι' αυτό τον λόγο διέκοψαν τον αγώνα από την στιγμή που ενημερώθηκαν ότι το συγκεκριμένο άτομο έχει αποχωρήσει και πάλι από τον αγωνιστικό χώρο. Τότε επανήλθαν για να συνεχίσουν και να διαιτεύσουν τον αγώνα μέχρι και το τέλος, τα τελευταία 5 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα
που απομένουν και οι καλαθοσφαιριστές της ΕΘΑ είναι έξω από τον χώρο των αποδυτηρίων της ομάδος της Έγκομης εν αναμονή της επανέναρξης της αναμέτρησης, καθώς υπάρχουν κάποιες διαβουλεύσεις ανάμεσα στους διαιτητές και την γραμματεία. Όμως η πρόθεση είναι να συνεχιστεί το παιχνίδι, Ανδρέα, με την τελευταία ενημέρωση. Ανδρέα, σε παρακαλώ να μάθεις εάν η ΕΘΑ θα συνεχίσει τον αγώνα. Η ΕΘΑ έχει αποσυρθεί εδώ και ώρα από το γήπεδο. Στο παρκέ βρίσκεται μόνο ο Πίρσον με τον, με τον κύριο Ελχάτζη. Οι του ΑΠΟΕΛ περιμένουν και αυτοί με τη σειρά τους να δουν πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι. Οι τρεις διαιτητές είναι στο παρκέ και είναι ζήτημα τώρα εάν η ΕΘΑ επιστρέψει ή αν οι διαιτητές απλά θα σφυρίξουν το τέλος του αγώνα. Δεν ξέρω πώς θα γίνει τώρα. Ναι, Ανδρέα. Επίσημη ενημέρωση από τον βοηθό προπονητή της ομάδος της ΕΘΑ. Οι καλαθοσφαιριστές προτίθονται να επιστρέψουν και να συνεχίσουν τον αγώνα μέχρι και το τέλος κανονικά. Απλά ζητούν χρόνο για προθέρμανση λόγω της διακοπής που υπήρξε και πάλι. Λοιπόν, το ακούσατε τώρα αυτό από τον Ανδρέα. 5 και 10 πριν το τέλος. Θεωρητικά θα συνεχιστεί το παιχνίδι. Ζητάνε κάποια προθέρμανση οι άνθρωποι της ΕΘΑ για αυτή την διακοπή που υπήρξε. 77-89, μια ανεπίτρεπτη κίνηση από τον Πανίκο Κωνσταντίνο, ο οποίος ήταν αποβλημένος και ουσιαστικά εισήλθε παράνομα στον αγωνιστικό χώρο. Ανάγκασε τους διαιτητές να αποχωρήσουν. Ακολούθησαν μεν το γράμμα του νόμου, ωστόσο πρέπει να πούμε ότι ο Πανίκος Κωνσταντίνου αποχώρησε και μετά έφυγαν και οι διαιτητές. Καταδικαστέα η ενέργεια του Προέδρου της ΕΘΑ, σίγουρα. Δεν επιτρέπονται αυτά τα πράγματα. Είναι κρίμα ουσιαστικά να συμβαίνουν τέτοια πράγματα στα κυπριακά γήπεδα. Ένας αγώνας ο οποίος θα μπορούσε να ήταν γιορτή είναι παροδία. Επιστρέφουν σιγά σιγά οι παίχτες της ΕΘΑ. Ναι, Ανδρέα. Επίσημη ενημέρωση, θα συνεχιστεί κανονικά το παιχνίδι. Αυτό που περίμεναν ήταν την επιστροφή των καλαθοσφαιριστών της ΕΘΑ, οι τρεις διαιτητές της αναμέτρησης. Και όπως όλα δείχνουν, θα συνεχιστεί κανονικά το παιχνίδι για τα τελευταία 5 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα που απομένουν στο ρολόι. Ανδρέα, θα δοθούν έξτρα χρόνος για προθέρμανση ή θα συνεχιστεί το παιχνίδι κανονικά? Από ό,τι έχω ενημερωθεί, δεν έχει δοθεί κάποιος χρόνος για προθέρμανση. Θα το ψάξουμε και αυτό και να ενημερώσουμε, αλλά βλέπω τους καλαθοσφαιριστές έτοιμους να συνεχίσουν το παιχνίδι. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση, Ανδρέα. Οι παίχτες της ΕΘΑ είναι στο παρκέ τώρα. Και είναι όλα έτοιμα. Ας ελπίσουμε ότι αυτή την φορά τα 5 λεπτά θα είναι 5 και όχι 35. Δεν υπάρχει οποιοδήποτε χρόνος προθέρμανσης. Θα συνεχιστεί κανονικά το παιχνίδι για τα τελευταία 5 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα, Γρηγόρη. Λοιπόν, 5 και 10, 77-89. Εκεί είχαμε αφήσει το παιχνίδι μας, το οποίο διακόπηκε, θυμίζουμε, για παράνομη είσοδο του Πανίκου Κωνσταντίνου, που είχε αποβληθεί στο ημίχρονο από τους διαιτητές. Όλα άρχισαν από ένα δυναμικό επιθετικό rebound του Τέρνερ ουσιαστικά, το οποίο ζήτησαν επιθετικό φάουλ οι διαιτητές. Άφησαν το παιχνίδι να εξελιχθεί. Αυτό εξόργησε τον Πανίκο Κωνσταντίνο, ο οποίος ενώ βρισκόταν εκτός γηπέδου εισήλθε, κάτι που ανάγκασε τους διαιτητές να αποχωρήσουν. Ωστόσο αποχώρησαν, αφού αποχώρησε και ο Πανίκος Κωνσταντίνου. Γι' αυτό είπαμε και εμείς ότι δεν υπήρχε λόγος σε εκείνη την ώρα να φύγουν. Γκόλτεν. Ένα τρίποντο τώρα άστοχο. Ράμσεϊ στο rebound. Η μακρινή πάσα στον Ανδρέα το Σιζόπουλο. 77-91. Να πούμε απλά ότι οι παίκτες των δύο ομάδων συζητούσαν απλά να συνεχιστεί, να δοθεί ένα τέλος σε αυτό το παιχνίδι. Δεν έχουν κάτι να χωρίσουν οι παίκτες μεταξύ τους. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να τονίσουμε, γιατί
Δεν πρέπει να διαμορφώνονται και λαθασμένες εντυπώσεις. Τόσο οι Κύπροι του ΑΠΟΕΛ, όσο και οι Κύπροι της ΕΘΑ, όπως και οι Αμερικανοί των δύο ομάδων, είναι φίλοι μεταξύ τους. Και όλα αυτά που γίνονται σήμερα, από την αρχή του παιχνιδιού μέχρι το τέλος, απλά κάνουν κακό στο άθλημα. Γιατί ακόμη και δηλώσεις του Πανίκου Κωνσταντίνου στην αρχή του αγώνα, δεν είμαστε εμείς αδρομόδοι να κρίνουμε αν έχει δίκαιο ή άδικο ο πρόεδρος της ΕΘΑ. Ωστόσο, είναι δεδομένο ότι είχε πάρα πολλά νεύρα πριν από το τζαμπολ. Τρία και 44. Εδώ κάνει το καλύτερο του παιχνίδι, το τονίζουμε και θα το λέμε συνέχεια ο Πίρσον. 79-93, στους 31 πόντους. Κούνας. Σιζόπουλος. Φοβερή πάσα στον Ράμσεϊ. Φοβερό highlight. Golden. Αναστασιάδης για τρεις. Αστοχός. Σιζόπουλος στον Χιθ. Χιθ. Προσπαθεί ο νεαρός ο Χρήστος εκεί να τον παίξει άμυνα. Κλέβει την μπάλα τώρα. Φοβερή μπάλα στον Πίρσον. Χρήστου διστάζει εκεί. Επιλέγει να δώσει στον Αναστασιάδη. Αυτός καθυστερεί λίγο. Και φάουλ το οποίο κερδίζει εκεί ο Κούπερ Μπάρτς και θα πάρει στην γραμμή για δύο βολές. Δύο βολές λοιπόν. 81-95. Χιθ. Χιθ πάει μέχρι μέσα. Κούνας ο οποίος η είσοδος του άλλαξε την ροή του παιχνιδιού. Στον Χιθ, ελεύθερος αυτός από τη γωνία, στόχισε. Το rebound από τον Golden. Ο οποίος τρέχει, πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει εκεί. Ο Πίρσον δεν θα καταφέρει να πάρει ακόμη ένα rebound. Ο Κούνας τρέχει στον ευνηδιασμό, κανένα πρόβλημα. Διαδικαστικού χαρακτήρα τα τελευταία λεπτά, Ανδρέα. Νομίζω ότι η διακοπή απλά έκανε κακό και στις δύο ομάδες, όχι μόνο στην ΕΘΑ. Τουλάχιστον το μόνο που παίζει σημασία τώρα είναι απλά να τελειώσει ο αγώνας ήρεμα. Ακριβώς, Γρηγόρη. Έχει παραμείνει κάτι περισσότερο από 1,5 λεπτό μέχρι και το τέλος της αναμέτρησης. Τα πάντα κρίθηκαν, θα το πω για μια ακόμη φορά, κατά την ταπεινή μου άποψη, στο θέμα κούρασης και λιωστών επιλογών της ΕΘΑ. Παρά το ότι προηγήθηκε η ομάδα της Έγκομης με συν 21, πλέον βρίσκεται στο πλην 14. Το ΑΠΟΕΛ έδειξε ότι μπορούσε να ανατρέψει τα σε βάρος του δεδομένα, το έπραξε και πλέον είναι τυπικής διαδικαστικού χαρακτήρα, αν προτιμάτε, τα τελευταία δευτερόλεπτα στην αναμέτρηση ανάμεσα στην ΕΘΑ και το ΑΠΟΕΛ. Πολύ ωραία, 1-25, δεν θα διαφωνήσω καθόλου μαζί σου, Ανδρέα. Όντως, από ένα σημείο και μετά η κούραση έπαιξε τον δικό της ρόλο. Οι ελλείψεις... Ουσιαστικά υπήρχε που υπήρχε φαβορή και ήταν το ΑΠΟΕΛ, γιατί έχει μεγαλύτερο βάθος στον πάγκο. Ήρθε και η απουσία του βασικού τεσσαριού της ΑΕΚ, του Χέντρη με τιμωρία. Τώρα ο Ράμψεϊ το rebound, ένα λεπτό και τα πάντα θα έχουν κριθεί. Κούνα στον Χιθ. Ηρεμία πλέον στον αγωνιστικό χώρο. Προσωρινά, ας ελπίσουμε μόνιμα να έχουν ηρεμήσει τα πνεύματα. Ένα rebound τώρα από τον Πίρσον. Και τώρα
Η ΕΘΑ έχει την επίθεση με τον πίσω να σουτάρει, αστοχή. Ανδρέα, δίκαια κέρδισε το ΑΠΟΕΛ, νομίζω, τουλάχιστον όσον αφορά αγωνιστικά το παιχνίδι, έτσι. Όντως, Γρηγόρη, όντως, δίκαια έχει καταφέρει να κερδίσει δίκαια την αναμέτρηση η ομάδα του ΑΠΟΕΛ από την στιγμή που κατάφερε να ανατρέψει το συν 21 και πλέον να βρίσκεται στο συν 18. Είναι πολύ σημαντικό το ότι καταφέρνει να πάρει αυτό το παιχνίδι η ομάδα των Γαλαζοκιτρίνων. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανδρέα. Τελείωσε και το παιχνίδι μας. 83-101 νίκη για το ΑΠΟΕΛ. Εμείς πάμε σε ένα διαφημιστικό και θα επανέλθουμε με δηλώσεις από πλευράς νικητών. Επιστροφή στο Τάσο Παπαδόπουλος, Ελευθερία, φίλες και φίλοι. 83-101 μεγάλη νίκη για τους γαλαζοκίτρινους της Λευκοσίας με τα πορτοκαλί σήμερα αγωνιστικά η του ΑΠΟΕΛ. Όμως πάμε γρήγορα στον συνάδελφο τον Ανδρέα. Έχει κοντά του τον προπονητή, τον κύριο Βόβορα, και τον εκ των αρχηγών, τον Ανδρέα τον Σιζόπουλο. Όντως, Γρηγόρη, κοντά μου ο τεχνικός των Γαλαζοκιτρίνων και ο Ανδρέας Σιζόπουλος. Κύριε Βόβορα, μια πολύ σημαντική νίκη από το πλην 21 στο συν 18 στο τέλος. Κοίταξε, νομίζω το σημερινό μάτς δεν αξίζει κριτική από θέμα τακτικής, από θέμα μπάσκετ. Εγώ αυτό είπα και στα παιδιά. Είμαι τόσα χρόνια στους πάγκους στην Α1 στην Ελλάδα. Είχα την τύχη τα τελευταία χρόνια να ταξιδέψω σε όλη την Ευρώπη και να δω πραγματικά πολύ ωραία ατμόσφαιρα, πολύ ωραία παιχνίδια σε ένα όπως πρέπει να γίνει. Είμαι εδώ αυτό ρόλο, σε όλους τρεις μήνες και διαφημίζω παντού το κυπριακό μπάσκετ και στην Ελλάδα που συζητάω με προπονητές, με ανθρώπους, ότι γίνονται μεγάλες προσπάθειες ώστε το κυπριακό μπάσκετ να κάνει βήματα μπροστά. Αλλά αυτό το παιχνίδι που είδαμε σήμερα, δεν ξέρω ποιος ευθύνεται, για ποιο λόγο έχει γίνει έτσι, αλλά δεν ήταν ένα παιχνίδι μπάσκετ. Ήταν όλα τα άλλα. Αν θέλει το κυπριακό μπάσκετ, αν θέλετε όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον μπάσκετ για το κυπριακό μπάσκετ, εμείς είμαστε εδώ, θα φύγουμε, αλλά όλοι έχουν να κερδίσουν κάτι από αυτό. Πρέπει να γίνουν βήματα μπροστά σε όλα τα βήματα. Είναι κρίμα, γιατί αλήθεια λέω, γίνεται μεγάλη προσπάθεια και από τις ομάδες, αλλά πρέπει όλοι να συμβάνουν σε αυτό. Γιατί πραγματικά μπορεί η καλαθόσφαιρα να φτάσει πιο ψηλά. Δεν θέλω να πω κάτι για το παιχνίδι της τακτικής. Το πιο δύσκολο για μένα ήταν να βάλω στα παιδιά στο μυαλό ότι έρχομαστε να παίξουμε ένα παιχνίδι μπάσκετ. Ήρθαμε, δεν ξέραμε αν θα παίξουμε. Άργησε ένα δέρα το παιχνίδι να ξεκινήσει. Ποιοι θα παίξουν. Αυτό δεν είναι επαγγελματικό. Εγώ, σαν επαγγελματίας προπονητής, είναι δύσκολο να απευθυνθώ σε επαγγελματίες παίκτες για να προσπαθήσω να τους μιλήσω για μπάσκετ. Αυτό εγώ έχω μόνο να πω. Γίνονται βήματα μπροστά, αλλά πρέπει να γίνονται σε όλα τα βήματα μπροστά σε όλα τα επίπεδα. Αυτό εύχομαι τα play-off που ξεκινάνε τώρα να γίνουν, γιατί πραγματικά αξίζουν να γίνουν πολύ ωραία και καλά παιχνίδια, να κερδίσω καλύτερος, όπως είδαμε ένα εξαιρετικό Final Four, αν θέλουμε να προχωρήσουμε μπροστά. Αυτό ήθελα να πω. Καλή συνέχεια και ό,τι καλύτερο. Κύριε Βόβορα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ανδρέα, ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι από το πλην 21 στο συν 18. Δείξατε αντίδραση και πήρατε μια πάρα πολύ σημαντική νίκη. Σίγουρα, εγώ δεν θα μπω σε αυτά που μπήκε ο προπονητής μου, τα είπε με κάλυψη ούτως ή άλλως. Θα μιλήσω για το παιχτικό κομμάτι. Σαν παίκτης και εγώ ήρθα εδώ να παίξω ένα παιχνίδι, μη ξέροντας τι θα βρουν μπροστά μου. Θα είναι η ΕΘΑ, θα είναι τα εφηβικά της ΕΘΑ, θα έχουν παίκτες, δεν θα έχουν παίκτες. Και προσπαθήσαμε παραπάνω, εκτός από το ζέσταμα, να προετοιμάσουμε και το μυαλό μας ότι θα παίξουμε κανονικά το παιχνίδι μας. Βέβαια, δεν μπήκαμε δυνατά. Ξεκινήσαμε πολύ νωθρά το παιχνίδι. Τα παιδιά από την ΕΘΑ μπήκανε πολύ δυνατά γιατί θέλανε αυτό το παιχνίδι για πολλούς και διάφορους λόγους. Βέβαια, μετά, όταν μιλήσαμε και λίγο στο time out και αποφασίσαμε να παίξουμε ακριβώς όπως παίζουμε και να μπούμε στο ρυθμό του παιχνιδιού, σφίξαμε λίγο παραπάνω την άμυνά μας. Δεν δώσαμε τους ευνηδιασμούς που από αυτό ουσιαστικά παίρνει πολλούς πόντους η ΕΘΑ. Και κάναμε το κομμάτι που έπρεπε να κάνουμε στην επίθεση, δηλαδή απλό μπάσκετ, με απλές πάσες, απλά κοψίματα μες στο καλάθι, τίποτα πολύπλοκο. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που ανεβήκαμε και πήραμε και τη διαφορά, δεν θα σταθώ καν στο γεγονός ότι σταμάτησε πάλι το παιχνίδι. Αυτό υπάρχουν αρμόδιοι νομίζω να το κοιτάξουν. Βρήκαμε και το σθένος και την σωματική ενέργεια να ανταπεξέλθουμε και να διατηρήσουμε διαφορά και να ανεβάσουμε προς το τέλος. Ανδρέα, να σε ευχαριστώ πάρα πολύ και να ευχηθώ καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Αυτά, Γρηγόρη, από τον τεχνικό του ΑΠΟΕΛ, τον Γιώργο Βόβορα και τον Ανδρέα Σιζόπουλο. Λοιπόν, Ανδρέα, να σε ευχαριστήσω για όλη την ώρα που ήσουν μαζί μας σήμερα. Σε χρειάστηκα περισσότερο από ποτέ με όλα αυτά τα οποία συνέβησαν. Ας ελπίσουμε να είναι
η τελευταία φορά που γινόμαστε μάρτυρες τέτοιων περιστατικών. Λοιπόν, εμείς πάμε να δούμε τα στατιστικά πρωτού σας αφήσουμε, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, για τις ελεύθερες βολές, 21 στις 33 η ΕΘΑ, 7 στις 12 για το ΑΠΟΕΛ, 22 στις 51 προσπάθειες 2 πόντων η ΕΘΑ, 35 στα 75 δίποντα το ΑΠΟΕΛ, αστοχές οι δύο ομάδες, στα τρίποντα 6 στα 31 η ΕΘΑ, 8 στα 30 το ΑΠΟΕΛ, rebound 31 με 34, λάθη 11 με 15, assist 16 με 29, μεγάλη διαφορά το ΑΠΟΕΛ σε αυτό τον τομέα, κλεψίματα 6 και από τις δύο ομάδες και φάουλ 11 με 21 για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, τελικό αποτέλεσμα 83-101. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους γαλαζοκίτρινους της Λευκοσίας με 26 ο Ράμσεϊ, 18 ο Γρηγόρης ο Παντούρης, 14 ο Μπράντον Χιθ, 10 ο Βασίλης ο Κούνας, 14 ο Ντουμπουά, 9 ο Σιζόπουλος, 2 ο Μπίξ. Στην αντίπερα οχθή 6 ο Πακ, 24 ο Γκόλτεν, 6 ο Αναστασιάδης, 13 ο Κούπερμπατς, 0 ο Πέτρος Παπαμιχαήλ, πήρε μόνο συμμετοχή, ο Τρίσο Κασκύρης ένα πόντο. Χωρίς καλάθι τελείωσε και ο Αριστίδης ο Χρήστου. Συγκινητική προσπάθεια του James Pearson, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 33 πόντους και 8 rebound. Εσείς βλέπετε κάποια από τα highlights της αναμέτρησης και με αυτόν τον όμορφο τρόπο θα κλείσουμε την βραδιά μας. Από μένα λοιπόν τον Γρήγορα που μου στην περιγραφή, τον Αντρέα τον Παυλίδη που ήταν στο ρεπορτάζ των Μπάγκων και όλους όσους εργάστηκαν για να έρθει κοντά σας αυτή η παραγωγή, ευχές για ένα υπόλοιπο της βραδιάς και καλό Σαββατοκυριακό.